Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου. Αυτό εδώ στο οποίο ανεβαίνει το βίντεο είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, στο οποίο έχουμε σήμερα την τιμή, τη χαρά να φιλοξενούμε τον δόκτορα Θάνο Ευθυμίου, με τον οποίο κάναμε ένα βίντεο στις αρχές του χρόνου, που έχει ενθουσιάσει αρκετό κόσμο. Θάνο, καλώς όρισες. Καλώς βρήκα, Θεκλά μου, πάλι. Από Zoom Άρηκα. Τώρα, αλλά... Ναι, χαίρομαι πάντως πολύ που τα λέμε ξανά. Κι εγώ. Λοιπόν, με έχουν κράξει γιατί δεν σε άφηνα να μιλήσεις, είναι αλήθεια. Οπότε σήμερα είμαι πολύ προσεκτική για να σου δώσω το χώρο και το χρόνο να μας μιλήσεις. Λοιπόν, στο πρώτο βίντεο που κάναμε με τον δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου, ο οποίος είναι παθολόγος, ιατρός και ασχολείται, έχει τις ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κρεατοφαγική διατροφή. Την carnivore. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω το σύνδεσμο με το βίντεο που κάναμε προ 2 εβδομάδων μαζί με τον Θάν. Σήμερα θα συζητήσουμε κάποια ερωτήματα, όχι όλα γιατί είναι πάρα πολλά, τα οποία προέκυψαν από το πρώτο βίντεο και όπως σας έχουμε πει ξανά θα κάνουμε μια σειρά από βίντεο ώστε να μας δώσει ο Δόκτωρ Ευθυμίου περισσότερες πληροφορίες, να λύσει απορίες μας και να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις γύρω από την κρεατοφαγική διατροφή. Λοιπόν, Θάνο μου, σου έχω στείλει και ένα κείμενο στο οποίο υπάρχουν οι ερωτήσεις. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι έχουμε στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε κάποια επίπεδα στη συμμετοχή και υπάρχει το 4ο επίπεδο, στο οποίο είμαστε ένα γκρουπ με γυναίκες που συναντιόμαστε κάθε Τετάρτη. Αρκετές από τις φίλες στο 4ο επίπεδο έχουν ξεκινήσει. Άμεσα. Και κάποιες δύο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν έρθει και σε επικοινωνία μαζί σου. Ναι. Και αυτό που βλέπω στη συζήτηση, στο group chat που έχουμε στο Viber, είναι ότι κάποιες λένε ότι δυσκολεύονται με τη δυσκυλιότητα στην αρχή της carnivore. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Ναι. Καταρχάς να ορίσουμε λίγο τη δυσκυλιότητα, γιατί ο καθένας μπορεί να είναι σπίτι του και να νομίζει ότι έχει δυσκυλιότητα. Δηλαδή αυτό είναι από την εμπειρία μου, αυτό έχω μαζέψει σε πρώτη φάση, όχι πως δεν έχουμε πραγματική δυσκολιότητα καμιά φορά. Η δυσκολιότητα είναι να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην τουαλέτα λιγότερο από 3 φορές την εβδομάδα. Έτσι, δηλαδή κάποιος που πηγαίνει κάθε μέρα μπορεί να αρχίζει να πηγαίνει κάθε δεύτερη μέρα. Αυτό δεν ορίζεται ως δυσκολιότητα. Αυτό ορίζεται ότι έχω περισσότερο χρόνο για να κάνω πράγματα στη ζωή μου. Έτσι. Ακριβώς. Το δεύτερο πράγμα είναι να θέλεις να πας τουαλέτα και να μην γίνεται, δηλαδή να μην σου βγαίνει. Και το τρίτο είναι όταν βγαίνει αυτό που πρέπει να βγει, να είναι τόσο σκληρό που να μην μπορεί να βγει. Έτσι. Και υπάρχει και μια κλίμακα Bristol λέγεται, όπου ο καθένας μπορεί να τη βρει στο Google, όπου μπορεί να βλέπει και να καταλαβαίνει πού βρίσκεται στα κόπρανα. Δηλαδή, αν είναι πολύ σκληρό ή πολύ μαλακό, εμείς πρέπει να είμαστε περίπου στο 3ο-4ο επίπεδο σαν άνθρωποι. Και τότε είναι φυσιολογικό, βγαίνει φυσιολογικά. Έτσι. Ένα ακόμα δεύτερο πράγμα είναι που δεν καταλαβαίνουμε ότι αν κάνουμε μια φυσιολογική ανθρώπινη δίαιτα όπως είναι η carnivore, γιατί είναι μέρος ενός φάσματος φυσιολογικής ανθρώπινης δίαιτας, όπως είπαμε, μαζί με άλλες διατροφές. Όταν λοιπόν είμαστε σε μια φυσιολογική ανθρώπινη τροφή, τότε θα πρέπει να πηγαίνουμε και στην τουαλέτα φυσιολογικά. Και ο άνθρωπος δεν πηγαίνει στην τουαλέτα φυσιολογικά σε μια τουαλέτα που καθόμαστε. Κανονικά στη φύση... Για πες το αυτό. Έτσι. Κανονικά στη φύση πηγαίνουμε σε μια τουαλέτα σε squat θέση. Δηλαδή, πώς θα το πούμε, ας πούμε αυτό στα ελληνικά... Στα κυπριακά υπάρχει ρήμα τσουλοκάθομαι. Τσουλοκάθομαι. Δεν είναι το κυπριακό ρήμα τσουλοκαθιστός. Τσουλοκαθιστός λοιπόν. Ωραίο ρήμα. Θέση όπου... πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Την ετυμολογία τη χάνω λίγο. Μάλλον ούτε εγώ δεν θέλω να την πάθω, αλλά λέει άμα τσουλοκάθισε σημαίνει να καθίσεις, να λυγίσεις τα γόνατά σου ρε παιδί μου και να κρατήσει το βάρος του σώματος σου τα γόνατα, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και ναι. Βασικά να έχεις αυτή την κλίση που είναι ο ποπός προς τα κάτω και όχι ευθεία όπως είναι μια κανονική τουαλέτα. Έτσι. Όπου το σιγμοειδές, δηλαδή το τελευταίο μέρος ή το πρώτο τελευταίο μέρος του εντέρου,
παίρνει τη σωστή θέση και περνάει από εκεί πέρα το φυσιολογικό πια κόπρανο που πρέπει να περάσει. Και αυτό είναι... Οι τουαλέτες οι παλιές που τις έλεγαν και οθωμανικές είναι πιο γίνες δηλαδή με αυτή την έννοια. Έτσι, εννοείται. Πιο φυσιολογικές, έτσι. Όπως ακριβώς πηγαίνουμε στη φύση. Και αυτό είναι ακόμα κάτι πολύ σημαντικό. Τα γόνατα θα πρέπει να είναι πιο ψηλά από τον προκτό, ας πούμε, για να τα πούμε απλά. Okay. Και μετά έρχεται αυτόματα η θέση. Τώρα, ακόμα ένα μεγάλο θέμα είναι ότι η διατροφή θα πρέπει να γίνεται όσο γίνεται πιο φυσιολογικά και είμαστε ήδη πολύ επηρεασμένοι από ό,τι έχουμε ακούσει. Οπότε, όταν εγώ λέω ή εσύ ακούς κρέας, θα πρέπει να φας κρέας, εσύ το έχεις ζήσει τώρα και το ξέρεις, σκέφτεσαι ότι okay, θα αρχίσω να τρώω φιλέτο κοτόπουλο, ας πούμε. Τι λέγαμε, φιλέτο κοτόπουλο με ρύζι, οπότε φιλέτο κοτόπουλο και θα αρχίσω να το κάνω έτσι. Θα αρχίζω να το ψήνω κιόλας όπως το έψινα, δηλαδή γκάγκανο που λέμε, κάρβουνο, και θα αρχίσω να τρώω φιλέτα κοτόπουλα κάρβουνο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μην πάμε ποτέ στην τουαλέτα. Δηλαδή ποτέ δεν θα βγει αυτό από κάτω. Το θέμα είναι λοιπόν να καταλάβουμε ότι στην τουαλέτα πηγαίνουμε με το λίπος και όχι με τις φυτικές ίνες. Okay. Η πρωτεΐνη όταν δεν είναι καρβουνιασμένη, μας βοηθάει και αυτή για μια φυσιολογική, ας πούμε, ροή και κίνηση προς τα κάτω. Οι φυτικές ίνες, μάλιστα, έχω κάνει και διαφορετικά βίντεο, δημιουργούν σε πολλούς μόνο προβλήματα, γιατί αυξάνουν τον όγκο του κοπράνου και φαντάζουν να έχουμε δυσκολιότητα και να αυξάνουμε τον όγκο του κοπράνου, δηλαδή να έχουμε μια κυκλοφορία που είναι κλειστή και να βάζουμε περισσότερα αυτοκίνητα στην οδό. Δημιουργεί μόνο προβλήματα. Μπορείτε να βρείτε τον δόκτωρα Θάνο Ευθυμίου και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο τα στοιχεία του. Κάνει καθημερινώς ή πολύ συχνά σύντομα βίντεο, δεν είναι πολύ λόγα σαν και εμένα, τα οποία μπορεί να δώσουν πολλές πληροφορίες. Το misconception, η παρεξήγηση που έχουμε, η παρανόηση που έχουμε όλη η κοινωνία σήμερα είναι ότι έχουμε μάθει λανθασμένο ότι χρειάζονται οι άνθρωποι φυτικές ίνες για να πάνε στην τουαλέτα. Κάτι το οποίο είναι λάθος. Έτσι. Πώς θα πηγαίνουν, ας πούμε, οι Ινουιτς, δηλαδή που λέγαμε εμείς οι Εσκιμόοι. Πώς πηγαίνουν οι Εσκιμόοι στην τουαλέτα ή πώς πηγαίνανε. Πώς πηγαίνουν οι Μασάοι που έχουν μόνο ζώα ή πώς τα μικρά μωρά ξέρουμε πολύ καλά, δεν τρώνε καθόλου φυτικές ίνες και τα καταφέρουν μια χαρά με την τουαλέτα. Έτσι, με το μητρικό γάλα. Γενικά που έχουν το ίδιο έντερο μαζί μας. Θέλω να πω ότι γενικά αυτό είναι ακριβώς μια παραπληροφόρηση και όταν έρχεται κάποιος σε μια ακραία κατάσταση στην εντατική με δυσκολιότητα εννοώντας τη μονάδα εντατικής θεραπείας, τότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε λίπος από πάνω, έτσι, ριτσινόλαδο ή υπακτικά από κάτω, το οποίο ας πούμε θα μπορούμε να πούμε είναι σαπουνόλαδα. Αυτό θέλουμε δηλαδή για τη σωστή λειτουργία του εντέρου. Οπότε με το λίπος πάμε στην τουαλέτα. Ένα ακόμα πράγμα που μας βοηθάει να πάμε στην τουαλέτα είναι η σωστή ποσότητα αλατιού ή αρκετή ποσότητα αλατιού που μας βοηθάει ηλεκτρολυτικά και μας βοηθάει να κρατάει νερό στο γαστρεντερικό σωλήνα, ώστε να πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Και ένα ακόμα θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, εκτός από ένα low fat experiment, ας πούμε, που βρισκόμαστε, ένα πείραμα χαμηλών λιπαρών, το οποίο δεν πέτυχε καθόλου, γι' αυτό η μεσογειακή διατροφή έχει επανέλθει, γιατί είναι μια υψηλότερη σε λίπη, έτσι. Ακριβώς έτσι είμαστε και σε μια low salt, δηλαδή χαμηλή σε... Αυτό θα σου λέγα, Θάνο μου, γιατί έχουμε μάθει, έχουμε ακούσει πολλές χιλιάδες φορές ότι το αλάτι βλάπτει. Και τώρα είμαι σίγουρη ότι άνθρωποι παρακολουθώντας το βίντεο θα πούν τι μας λέει αυτός, να τρώμε αλάτι και να ανέβει, να έχουμε υπέρσταση, να έχουμε θέματα. Ισχύουν αυτά πάλι με το αλάτι? Ένα μεγάλο θέμα, ναι, με το αλάτι είναι ότι το αλάτι είναι πρόβλημα στη στάνταρ αμερικανική δίαιτα που λέμε SAD, δηλαδή λιπηρή δίαιτα, ή στην στάνταρ μεσογειακή δίαιτα, η ελληνική κυπριακή δίαιτα, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ επεξεργασμένο φαγητό, έχουμε πάρα πολύ ψηλή ποσότητα υδατανθράκων, ζαχάρων, και αυτά εδώ δημιουργούν πρόβλημα στην κατακράτηση νατρίου μέσα στο σύστημα. Οπότε το νάτριο που έρχεται μαζί με αυτά εδώ τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι μετά πολύ στο σύστημα. Δηλαδή μία μπάρα
δημητριακών ή sneakers, το οποίο είναι επεξεργασμένο, έχει πάρα πολύ αλάτι μέσα μαζί με ζάχαρη, δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η ομοιόσταση, αυτή η πανάρχια λειτουργία που έχουμε να ορίζουμε το νάτριο και άλλες τροφές, έτσι, θερετικά συστατικά, συγγνώμη, που παίρνουμε, δεν λειτουργεί πια. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να ορίσουμε το αλάτι που παίρνουμε. Αλλιώς ο άνθρωπος ερχόταν σε επαφή με μεγάλες ποσότητες αλατιού στην ιστορία. Δηλαδή, είχαμε παστά κρέατα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν υπήρχε ψυγείο. Και φτάναμε σε κάποιες περιοχές στον βορρά να καταναλώνουμε μέχρι και 100 γραμμάρια την ημέρα αλατιού. Μιλάμε ότι είναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι 10 φορές η ποσότητα που προτείνεται. Και δεν είχαμε ποτέ προβλήματα τέτοια. Και κάποιος θα πει, α, ναι, δεν ζούσαμε τόσο πολύ. Ζούσαμε πολύ. Πάμε, πάμε τώρα στην ερώτηση αυτή που σε έχει ιντριγκάρει και σένα, που είναι η ερώτηση, ένα λεπτό να τη βρω, Θάνο, γιατί έχω εδώ τις ερωτήσεις. Είναι μια ερώτηση που λέει, τώρα να το βρω. Με έχει ιντριγκάρει, σίγουρα με έχει ιντριγκάρει, γιατί πολλοί έχουν πάντα, δηλαδή όταν υπάρχει μια ροή στο λόγο μου, στα βίντεο, στα βιντεάκια, γράφουν πάντα από κάτω κάποιες στάνταρ ερωτήσεις, οι οποίες είναι φυσιολογικές να έρχονται σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται, έτσι. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και το θέλουμε γενικά. Αλλά η παραπληροφόρηση ή η λάθος κατανόηση με τα χρόνια, το έχω παρατηρήσει και σε μένα, πάει, ας πούμε, σύννεφο. Δηλαδή, πολλά πράγματα τα είχα πάρει σαν στάνταρ πληροφορία λάθος. Και έτσι βρισκόμαστε μονίμως, παίρνουμε δηλαδή σαν στάνταρ κάποια λάθη. Και μετά φτάνουμε μονίμως σε λάθος συμπεράσματα. Ναι, γιατί άμα το έχεις μάθει λανθασμένα, ρε παιδί μου, όσο και αν προσπαθείς φιλότιμα, θα ξεκινήσεις και θα συνεχίσεις πάνω σε λανθασμένη βάση. Λοιπόν, μία ερώτηση, Θάνο, είναι η εξής. Αγαπητή Θέκλα μου και Θάνο μου, δώσατε τροφή για σκέψη και σας ευχαριστώ. Είμαι 68 ετών, έχω μια πολύ καλή υγεία. Και η διατροφή μου είναι πάντα ισορροπημένη και λιτή, περιλαμβάνονται και ζωικά και φυτικά είδη. Η ερώτηση μου είναι, όλα τα θηλαστικά δεν τρέφονται με κυνήγι και με καρπούς και φυτά, είτε στη ζούγκλα είτε οικόσιτα? Και η σαβάνα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο διάστημα από τη ζωή του ανθρώπου? Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα να σου πω και το δεύτερο, να τα πούμε μαζί. Όλα αυτά είναι δημοσιευμένα σε ιατρικά περιοδικά. Ζούσαν 80 χρόνια οι άνθρωποι του παρελθόντος. Το όριο ηλικίας έχει ανέβει και η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Δεν συμφωνώ με τα λεγόμενα, αλλά είναι μόνο η προσωπική μου άποψη. Νομίζω αυτή η ερώτηση λίγο σε εντρίκαρε. Ναι, ναι. Καταρχάς έχεις πάρα πολύ ευγενικούς followers. Έτσι. Θαυμάζω το κοινό σου. Το μας είναι εξαιρετικό και όποιος είναι αγενής παίρνει απόκρυψη. Πάμε να το δούμε. Καταρχάς, τα θηλαστικά δεν είναι όλα σίγουρα πανφάγα, έτσι. Υπάρχουν θηλαστικά τα οποία είναι κυρίως φυτοφάγα. Υπάρχουν μυρικαστικά τα οποία είναι σχεδόν απόλυτα φυτοφάγα, όπως είναι οι αγελάδες που ξέρουμε, ή τα πρόβατα, τα κατσίκια, τα μυρίφια. Και υπάρχουν μετά λέμε απόλυτα σαρκοφάγα, που τίποτα δεν είναι απόλυτο στη φύση. Δηλαδή, ακόμα και τα λιοντάρια δεν τρώνε μόνο κρέας, έτσι. Και υπάρχουν μετά και τα παμφάγα, τα οποία χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε παμφάγα, τα τρώμε όλα ντε και καλά. Εμείς δηλαδή που είμαστε ένα παμφάγο, και αυτό τελείωσε, είναι δεδομένο. Δεν είναι ότι είμαστε φυτοφάγα ή χορτοφάγοι. Άρα οι άνθρωποι είμαστε πανφάγοι. Οι άνθρωποι είμαστε πανφάγοι 100%. Δεν σημαίνει ότι υπήρξαμε τη μεγαλύτερη περίοδο της ζωής μας πανφάγοι. Δηλαδή, όλα τα πανφάγα χωρίζονται σε κατηγορίες. Και υπάρχουν πανφάγα τα οποία είναι περισσότερο σαρκοφάγα, που μπορεί να τρώνε ερπετά ή σκουλίκια, όπως είναι, ας πούμε, πουλερικά, έτσι, ή γουρούνια, ας πούμε, που δεν είναι ότι τρώνε όλη την ώρα καλαμπόκια στη φύση. Ή θα είναι κάποια τα οποία εξειδικεύονται περισσότερο σε φυτική ύλη. Η εξειδίκευση στη φυτική ύλη είναι πολύ λίγη στη φύση. Δηλαδή,
είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ενέργεια και θρεπτικά συστατικά από τη φυτική ύλη. Όποιος πραγματικά γνωρίζει βιολογία και βιοχημεία, ξέρει ότι πρέπει να διασπάσεις τη φυτική ύλη. Δηλαδή η κυταρίνη δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση. Αυτή την εξειδίκευση λοιπόν την έχουν πάρα πολύ καλά τα μερικαστικά. Ναι. Έχουν προστόμαχους οι οποίοι διαχειρίζονται αυτήν εδώ τη φυτική ύλη. Οπότε αυτά εδώ τα πάνε τέλεια και γι' αυτό τρώνε χορτάρι και πρέπει να τρώνε όλη μέρα για να πάρουν μεγάλη ποσότητα φυτικής ύλης για να την διασπάσουν με την πέψη την ιδιαίτερη που κάνουν και τελικά να αποδομήσουν ή να απενεργοποιήσουν τοξίνες που βρίσκονται. Έχουν πολλούς μηχανισμούς που διαχειρίζονται τις τοξίνες, όχι μόνο με την αποφυγή, δηλαδή βρίσκουν χορτάρι, τρώνε χορτάρι, βρίσκουν χορτάρι που δεν πρέπει να φάνε και το ξέρουν να το αποφεύγουν και αυτό έχει γίνει εξελικτικά. Λέμε με την αποφυγή, αλλά υπάρχουν και τρόποι που τη διαχειρίζονται με βιοχημική, με ένα κοιτόχρωμα τέλος πάντων, το οποίο έχουν στο μεταβολισμό τους. Τέλος πάντων, αυτά διαχειρίζονται καλύτερα τη φυτική ύλη. Όλα τα άλλα, να ξέρουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, είναι κυρίως σαρκοφάγα. Στη φύση δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να πάρεις τρώγοντας ένα άλλο ον. Από μικρότερα είδη μέχρι μεγαλύτερα. Μην φανταζόμαστε, ας πούμε, να τρώμε. Μικρότερα ήδη μπορεί να είναι και ένα σαλιγκάρι, δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Ή μια γαρίδα. Ή ένα μικρό ψάρι. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά σαρκοφάγα, μικρά ψάρια ή τέλος πάντων θαλάσσια είδη. Λοιπόν, έτσι κι εμείς με τα χρόνια εξελιχθήκαμε από ένα φυτοφάγο όν. Πολύ σημαντικό είναι ότι οι πρόγονοι μας ήταν κυρίως παφάγα, έτσι, αλλά πάντα με μία περισσότερη κλίση προς τα φρούτα, ήμασταν στα δέντρα, έτσι. Και επειδή πριν 4 εκατομμύρια χρόνια, λοιπόν, 4 εκατομμύρια χρόνια, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σαν νούμερο, ήμασταν, οι προγονείς μας ήταν ακόμα σωστότερα χορτοφάγοι, περισσότερο χορτοφάγοι, για να το πούμε σωστότερα, έχει μείνει ένα σύστημα από παλιότερη χορτοφαγία. Η κλίση προς τη χορτοφαγία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα 4 εκατομμύρια χρόνια που εξελιχθήκαμε σε άνθρωποι δεν ήμασταν περισσότερο σαρκοφάγοι. Σιγά σιγά μάλιστα, αυτό ήταν που μας διαφοροποίησε, λένε μερικοί, και άρχισε σιγά σιγά, επειδή δεν πηγαίναμε τόσο στη φυτική ύλη και αρχίζαμε για πρώτη φορά να τρώμε το λίπος και τον μυελό των οστών που αφήνανε μέσα στα οστά τους, στα λείψανά τους, άλλα αρπακτικά, μετά που είχαν σκοτώσει μεγάλα τις περισσότερες φορές φυτοφάγα. Δηλαδή πρέπει να φανταστούμε ότι η γη ήταν ένας τόπος που κυκλοφορούσαν μεγάλα χαζά, ας πούμε, αργά φυτοφάγα, σαν τα μαμούθς, έτσι, μεγάλες τεράστιες αγελάδες. Αυτά λεγόταν μεγάλη πανίδα, έχουν χαθεί. Λοιπόν, κυκλοφορούσαν αυτά, τρωγόταν από άλλα σαρκοφάγα και σιγά σιγά εμείς πολύ αδύναμα, όντα, κοντύτερα, πηγαίναμε και σπάγαμε με πέτρες τα οστά και παίρναμε το λίπος. Αυτό άρχισε να μειώνει το μάκρος του εντέρου μας και να αυξάνει τον εγκέφαλό μας. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό λέγεται expensive tissue hypothesis, όπου είναι η πιο σημαντική και πιο, ας πούμε, η θεωρία που ενώνει όλους τους επιστήμονες αυτή τη στιγμή για το πώς μεγάλωσε ο εγκέφαλός μας. Άρχισε, επειδή και τα δύο, το έντερό μας και ο εγκέφαλός μας, είναι πολύ δαπανηρά όργανα, θέλουν πάρα πολύ ενέργεια δηλαδή και θρεπτικά συστατικά, άρχισε σιγά σιγά, επειδή τρώγαμε λιγότερη φυτική ύλη, να μπορεί να μικρύνει το έντερό μας, που δεν χρειαζόταν μεγάλο έντερο πια για να αποδομήσει, όπως είναι το τυφλό έντερο που έχουν οι γορίλες π.χ., που είναι τεράστιο σε σύγκριση με το δικό μας, και εμείς έχει μείνει η σκολικοειδής απόφυση από όλο αυτό το τυφλό έντερο, μια ουρίτσα δηλαδή, που δημιουργεί και προβλήματα. Άρχισε να μικραίνει το έντερό μας και γι' αυτό το λόγο έμενε ενέργεια, γιατί η ενέργεια είναι πάντα σταθερή στα όντα τα οποία έχουν τον ίδιο δείκτη μάζα σώματος περίπου, να περισσεύει ενέργεια για τον εγκέφαλό μας. Κάπως έτσι λοιπόν
ξεχώρισε ο εγκέφαλός μας, το οποίο είναι και αυτό που μας ξεχωρίζει από τα ξαδέρφια μας, ας πούμε, που μπορούν κάποιοι να εκνευριστούν, άμα λέω ξαδέρφια μας, άλλοι πίθηκοι. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι δημοσιευμένο σε ιατρικά περιοδικά, σε επιστημονικά περιοδικά. Okay. Βέβαια, βέβαια. Μπορώ να στείλω κιόλας, άμα θέλεις, μόλις κλείσουμε, ένα πολύ αναλυτικό διαεπιστημονικό άρθρο, το οποίο συλλέγει όλες αυτές τις πληροφορίες και μας δείχνει ακριβώς πώς ξέρουμε ότι ήμασταν κυρίως σαρκοφάγοι. Λέει παμφάγοι, αλλά λέγεται προαιρετικά παμφάγα, σαρκοφάγα. Έτσι okay. λέγεται. Facultative. Να μου το στείλεις και να το βάλω στην περιγραφή του βίντεο, Θάνο. Έτσι. Και οπότε αναλύει αυτό το βίντεο, η μελέτη, όλα τα βιολογικά χαρακτηριστικά μας, πρώτα απ' όλα, τα οποία μας δείχνουν ότι δηλαδή δεν μασάμε έτσι, όπως τα μερικαστικά, ή η οξύτητα του στομάχου μας είναι 1,5 με 2. Κάθε γαστροεντερολόγος ξέρει. Κάποιοι λένε κάτι για τα δόντια μας, Βρεθάνο, ότι και καλά τα δόντια μας δεν είναι πολύ κοφτερά, άρα ίσως αυτό δείχνει ότι δεν είναι για να τρώμε κρέας. Κάποιοι θα πούνε απ' την άλλη ότι υπάρχουν και κοινόδοντες, οι οποίοι είναι δείγμα ότι τρώμε κρέας. Εγώ θα πω απλά, το κρέας, παιδιά, μια απλή ερώτηση, πάντα πρέπει να είμαι με λογική. Έχετε δει καμιά τοιχογραφία όπου ορμάμε στα κρέατα έτσι? Όχι. Στα κρέατα ορμάμε με τόξα, βέλη, ακόντια. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται νύχια ή δόντια για να γιορτάσει το κρέας του. Ούτε καν μαχαιροπύρουν. Τρώμε, έτσι. Μπορούμε να... Συγγνώμη, έχουμε μαχαιροπύρουνα. Δεν χρειαζόμαστε τα νύχια για να σκίσουμε τη σάρκα. Αυτό εννοούσα. Δηλαδή, τρώμε με μαχαιροπύρουνο, κυνηγάμε με ακόντια και βέλη. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Αυτό μας διαφοροποιεί από τα άλλα ζώα. Και έτσι τα καταφέραμε. Θανό μου, εδώ θέλω να φέρω ένα άλλο ερώτημα που ήταν κάτω στα σχόλια. Λέει, έχει σημασία πώς είναι ψημένο το κρέας, αν είναι ομό, rare, medium, μέτριο ή καλοψημένο? Γιατί είχες πει για καρβουνιασμένα φιλέτα, είπες προλίγου. Ακριβώς. Θα πάμε και εκεί. Να απαντήσω όμως στο προηγούμενο σχόλιο που πάντα με ιδιάρει λίγο και θέλω να απαντάω. Είναι αυτό το μεγάλο επιχείρημα. Οκ, okay, εντάξει, μας έπεισες για 300.000 χρόνια, δηλαδή στην περίοδο του Πλειστόκαινου, λέμε, έτσι, ή των εποχής των παγετώνων, τρώγαμε εμείς οι άνθρωποι έτσι όπως είμαστε, μόνο κυρίως ζώα και μάλιστα λιπαρά ζώα, οπότε okay, κατάλαβα, τρώγαμε λιπαρά ζώα, δηλαδή όλα τα καταλαβαίνουμε, και σιγά σιγά τα τελευταία 40-30.000 χρόνια εισάγεται φυτική ύλη με την Γεωργική Επανάσταση που εισάγεται σε μεγάλο βαθμό και βλέπουμε πόσο πέφτει η υγεία μας. Okay, το κατάλαβα και μετά, ναι, αλλά δεν ζούσαμε τόσα χρόνια τότε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη παρανόηση. Γιατί μπερδεύουμε δύο όρους. Ο πρώτος είναι το μέσο προσδόκιμο ζωής και ο δεύτερος είναι η διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Δύο τελείως διαφορετικοί όροι. Το προσδόκιμο ζωής είναι ένας μέσος όρος, είναι ένα στατιστικό δεδομένο. Δηλαδή, μπαίνω σε ένα σπίτι που έχει δύο παιδιά. Το ένα παιδί πέθανε στη γέννα του και το άλλο παιδί πέθανε στα 80 του χρόνια. Το προσδόκιμο ζωής σε αυτήν την οικογένεια είναι τα 40. Ακριβώς. Οπότε λέμε μέσο προσδόκιμο ζωής 40 χρόνια. Ωραία. Όπως παρόλα αυτά, το είδος αυτό των παιδιών αυτών ζει και μέχρι τα 80. Έτσι ακριβώς λοιπόν, επειδή τότε είχαμε μεγάλη νησιμότητα στα νεογνά, επειδή δεν υπήρχαν νεογνολογικές κλινικές, δεν υπήρχαν ΜΕΣ, δεν υπήρχαν γυναικολόγοι, δεν υπήρχε η σημερινή ιατρική προσέγγιση, η οποία είναι, να πούμε, σε περισσότερες πλευρές της εξαιρετική και μας έχει πάει μπροστά, έτσι, αντιβιώσεις, έπεφτε το μέσο προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή, αν οι περισσότεροι πεθαίνανε μέχρι τα 5 τους, αρχίζουν και ρίχνουν αυτήν την διαίρεση σε μικρότερο. Οπότε, άμα γκουγκλάρει κάποιος, θα δει οι cavemen, δηλαδή οι άνθρωποι των σπηλαίων, έτσι, που και αυτός ο όρος είναι λίγο παρεξηγημένος, ζούσαν μέχρι τα 30 τους. Ένας αρχαίος Έλληνας μέχρι τα 35 τους. Αλλά συγγνώμη, ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που φτάνανε μέχρι, που έχουμε στοιχεία τουλάχιστον από αυτούς, και πολεμιστές που τη γλιτώναν τον πόλεμο, ή από το Κόνιο ο Σοκράτης, αν τη γλίτωνε,
που φτάνανε σε ηλικία. Και έχουμε δεδομένα ότι φτάνανε μέχρι και τα 90, τα 85 τους. Λοιπόν, έχουμε πάλι δύο επιστημονικά δεδομένα, όχι μόνο ανθρωπολογικά, όχι μόνο ιστορικά, έτσι, όχι μόνο ιατρικά, βιολογικά δηλαδή. Έχουμε δεδομένο ότι η διάρκεια ζωής του ανθρώπου, ο δεύτερος όρος δηλαδή, είναι περίπου από τα 70 μέχρι τα 90, κάποιοι τολμηροί λένε μέχρι τα 100, 120, απλά δεν το έχουμε φτάσει ακόμη. Δεν ξέρουμε ακριβώς να πούμε. Πάντως δεν είναι σίγουρα στα 30, 35, 40 που γκουγκλάρει κάποιος. Το ξέρουμε, βρίσκουμε οστά, υγιέστατα από ανθρώπους που πεθάνανε από κάποια μάλλον λίμωξη στα 80 τους ή 75 τους, ήταν cavemen. Μάλιστα. Αυτά. Επιστρέψαμε κανένα ένα μικρό διάλειμμα και μιλούσαμε έτσι στο διάμεσο λίγο με τον Θάνο για τα δικά μου. Και Θάνο, ξέρεις, με ρώτησε κάποιος, έχεις χάσει κιλά, έχεις αδυνατήσει με αυτή τη διατροφή? Και το είχαμε συζητήσει και από κοντά όταν βρεθήκαμε, ότι εγώ στην αρχή έβαλα κιλά, δεν έχασα κιλά. Τώρα όμως είμαι σε μια φάση που φεύγουν τα κιλά. Και μου λες αυτό τώρα που είναι πολύ σημαντικό, πες του να το ακούσει και ο κόσμος για τις θερμίδες. Ναι. Καταρχάς προσπαθώ εγώ όλη την ώρα να μην αναφέρομαι στις θερμίδες. Έτσι, δηλαδή δεν θέλω να μετράμε θερμίδες, δεν υπάρχει ζώο στη φύση που μετράει θερμίδες. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αυτό πάει πίσω ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Έτσι, μπορεί να βοηθάει ανθρώπους που θέλουν, είναι bodybuilders ίσως, έτσι, αλλά ανθρώπους που το κάνουν για τη δουλειά τους, μοντέλα ξέρω εγώ, αλλά ανθρώπους που έχουν πραγματικά προβλήματα, πραγματικά με μια θερμιδική δίαιτα θα τα βρούνε σκούρα. Γιατί δεν προσπαθούμε να μειώσουμε τις θερμίδες για να χάσουμε κιλά, προσπαθούμε να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε, έτσι, και να πέσουν οι θερμίδες αυτόματα για να, χωρίς να το καταλάβουμε, κάνοντας μια φυσική ανθρώπινη τροφή, για να κρατήσει αυτό και να είναι sustainable, που λέμε βιώσιμο, για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και αυτό γίνεται αυτόματα. Παρακολουθούσα σήμερα το πρωί, προτού μιλήσουμε, ένα επεισόδιο από έναν τύπο που είχε ένα ωραίο podcast, το Diaries of a CEO. Αυτός ο Στίβεν φέρνει και καλούς ομιλητές, φέρνει και χάλιοι ομιλητές. Σήμερα είχε έναν καλό ομιλητή, ήταν ένας ομιλητής από τη μελέτη του Harvard. Τη μελέτη της ευτυχίας. Άνθρωπος ο οποίος είναι στο χώρο της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας κλπ. Και έλεγε για το φαινόμενο του yo-yo dieting. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι κάνουν δίαιτες, χαμηλές θερμιδικές δίαιτες, χάνουν κιλά, μετά ξαναβάζουν τα κιλά. Και λέει ο λόγος είναι γιατί θέλουν το αποτέλεσμα του να χάσουν τα κιλά και θεωρούν ότι άμα χάσουν τα κιλά τότε θα είναι ευτυχισμένοι. Αλλά δεν αντιλαμβάνονται, λέει, ότι κάνοντας υποθερμιδική δίαιτα και χάνοντας κιλά με την υποθερμιδική δίαιτα, για να κρατήσεις αυτό το χάσιμο των κιλών, πρέπει να συνεχίζεις να τρως όλο και λιγότερες θερμίδες. Οπότε λέει, τα χάνουν τα κιλά, λένε αχ, τι ωραία, τώρα είμαι μια χαρά. Αρχίζουν να τρώνε κανονικά, ήδη έχει πέσει ο μεταβολισμός τους, βάζουν περισσότερο κ.ο.κ. Και σκεφτόμουν ότι σε αυτή την κρετοφαγική διατροφή, που έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι την ακολουθώ για 7-8 μήνες τώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ρίχνεις τις θερμίδες. Προσαρμόζεις τον τρόπο που τρως και τρως διαφορετικά. Οπότε, έτσι, αν θα φύγουν τα κιλά, που εμένα τώρα έχουν αρχίσει να φεύγουν, θα φύγουν όχι γιατί πεινάς ή γιατί έχεις μειώσει την πρόσληψη θερμίδων, αλλά γιατί έχεις προσαρμοστεί σε ένα καινούριο τρόπο διατροφής, ο οποίος είναι από όλα αυτού που σας θέλω. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα mode που ζεις με αυτόν τον τρόπο, τρως με αυτόν τον τρόπο. Και ζώντας με αυτόν τον τρόπο και τρώντας με αυτόν τον τρόπο, τρώγοντας με αυτόν τον τρόπο, εξακολουθείς να είσαι κάτω. Μας καταλάβουν λάθος, οι θερμίδες μετράνε. Θα πρέπει να είμαι πολύ, πολύ καθαρός εδώ. Να σου πω κάτι μετράνε... όμως, εγώ στην αρχή που είχα ξεκινήσει και είχα πολύ σοβαρό πρόβλημα, Θάνο, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, η νόσος Crohn's έχει φοβερές εξάρσεις, δερματικά... Έτσι. Διαρροϊκές εκρήξεις, έτσι ονομάζονται, explosive diarrhea κλπ. Για μένα τότε το γεγονός ότι χρειαζόταν να τρώω πολλά λιπαρά και μάλιστα έτρωγα και πολύ βούτυρο, σκέτο, εμένα με έσωσε. Γιάτρεψε το έντερό μου. It was healing for me, ήταν θεραπευτικό. Οπότε δεν με ενδιέφερε το γεγονός ότι πήρα 3-4 κιλά, που τώρα που είμαι θεραπευμένη και δεν χρειάζομαι να τρώω τόσο βούτυρο και όλα αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως το έχω σταματήσει
Και σου είπα τα κιλά μου. Είχα ξεκινήσει με 96 κιλά την κρεατοφαγική. Πήγα ισχύω στα 101. Μέχρι τα 101 γιατρεύτηκα. Δηλαδή έπεσαν και δείχτες φλεγμονής και όλα. Και μετά τώρα είμαι στα 94. Δηλαδή τώρα είμαι ήδη 2 κιλά κάτω από τα κιλά που είχα ξεκινήσει και υποθέτω ότι θα πάω και στα 85, στα 80 που είναι το κανονικό μου σε κάποια φάση, χωρίς να κάνω δίαιτα ουσιαστικά. Χωρίς να Το είπες πεινάω. εξαιρετικά, ναι, ότι πρώτα γιατρευόμαστε και μετά είναι παράπλευρη απώλεια το χάσιμο κιλών. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζει ότι πρέπει να χάσει κιλά. Όχι, παίρνεις φάρμακα για ψυχιατρικά νοσήματα, αρχίζεις και παίρνεις για το ουρικό οξύ, αρχίζεις και έχεις μεταβολικό σύνδρομο, αρχίζεις. Όλα αυτά θα διορθωθούν, θα πέσει η πίεση, δεν θα χρειάζεται το φάρμακο πια και σιγά σιγά θα χάνονται κιλά. Έτσι, και το ένα μετά θα φέρνει το άλλο. Κάνω μου εμένα αυτό που με ενδιέφερε ήταν να γιάνω. Να μην ξυπνάω κάθε πρωί και να έχω φοβερούς πόνους και να περνάω 1-2 ώρες στην τουαλέτα και το μεσημέρι μετά το φαγητό πάλι να το έχω αυτό και να πονάω. Είχα πόνους. Εγώ είχα και πρόβλημα αυτό που έλεγες προηγουμένως για τη δυσκυλότητα. Εμένα ήταν αυτό το μοτίβο μου, ότι υπήρχαν 1-2 μέρες που ήταν αυτές οι εκρηκτικές διάρρειες και μετά υπήρχε όντως μια πολύ δύσκολη δυσκυλότητα που επειδή δεν ήξερα πώς να φάω και έτρωγα φυτικές ίνες και όλα αυτά που νόμιζα ότι έπρεπε να φάω. Το έκανε πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, αυτό που είχαμε πει προηγουμένως για την τουαλέτα, δεν είναι αλήθεια ότι επειδή οι ζωικές τρόφες έχουν λιγότερα residue, λιγότερα κατάλοιπα, έχεις και μικρότερο όγκο κενώσεων και μικρότερη συχνότητα. Ακριβώς γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι θα πηγαίνει λιγότερο συχνά στην τουαλέτα. Δηλαδή, θέλουμε πολλά από το κρέας και το παίρνουμε. Το κρέας δεν φτάνει τόσο πολύ στο παχυέντερο. Βασικά, σχεδόν τίποτα από το κρέας. Έτσι, ο καθένας που έχει κολοστομία το ξέρει, δεν βλέπει κρέας στη σακούλα του. Και κάθε γιατρός πρέπει να το ξέρει. Οπότε, στο παχυέντερο δεν φτάνει πολύ. Πραγματικά, τα κόπρα να είναι μικρότερα σε όγκο. Ναι. Πολύ Και αυτό που μικρότερα. είπες για τα παιδιά που θυλάζουν, επειδή έχω θυλάσει τα παιδιά μου και το γιο μου μάλιστα αποκλειστικά για πάρα πολύ καιρό, ήταν πολύ υδαρείς οι κενώσεις, καμία σχέση με τη σκυλιότητα, δεν μύριζαν τίποτα και κανένα θέμα. Ενώ το δεύτερο παιδί, το οποίο για λόγους υγείας δικής μου τότε δεν μπορούσα να το θυλάσω τόσο επαρκώς, δημιουργούσε και δυσκολιότητες στο γάλα το ξένο, το οποίο φαντάζομαι είναι πολύ ανθύγινο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική, αλλά την είδα τη δυσκολιότητα με τη φόρμουλα. Την είδα ότι Έτσι. την παίρναμε. Η φύση τα Κάτι έχει κάνει αφύσικο για όλα το παιδί, ναι. Και το ακριβώς. μητρικό γάλα έχει πολλά λιπαρά μέσα. Ναι, εννοείται. Και μεγάλο ποσοστό κορεσμένων λιπαρών. Έτσι. Δηλαδή είναι σε μια κετογονική δίαιτα τα παιδιά. Είναι σε κέτωση βασικά. Τις περισσότερες στιγμές τα νεογνά όταν θυλάζουν. Βεβαίως. Σκέφτομαι. Και γιατί αναπτύσσονται ραγδαία, εννοείται αυτό. Δηλαδή αυτό που τρομάζουμε καμιά φορά είναι ότι εμείς τους πάμε και τους βγάζουμε από την κέτωση βάζοντας ας πούμε υδατάνθρακες ή γλυκόζι, έτσι όλα αυτά εδώ τα, δεν ξέρω, φαρίνακτε ή όλα αυτά τα Θέλεις να σκευάσματα μας ή τις εξηγήσεις φόρμουλες. τι σημαίνει κέτωση, για να το καταλάβουμε. Κέτωση. Η κέτωση είναι μια διαδικασία, για να το πούμε απλά, όπου προσαρμόζεται το σώμα μας και έχει ως πρώτη πηγή ενέργειας αντί τους υδατάνθρακες τα λίπη. Και δεν θα είναι μόνο τα λίπη που τρώει και λαμβάνει με την τροφή, κάποιες φορές θα είναι και τα λίπη που έχει. Έτσι, και αρχίζει και Άμπρακτα. εκμεταλλεύεται τις λιπαποθήκες του. Αυτή εδώ είναι η κέτωση. Και γιατί ο άνθρωπος γενικά ποτέ δεν τα βρίσκει σκούρα με την ενέργεια. Προστατεύει τον εγκέφαλό του και έχει διάφορες διαδικασίες. Δεν το κάνει ο άνθρωπος, το κάνει η φύση και δεν το κάνει ούτε καν η φύση. Έγινε με την φυσική επιλογή, λέγεται, με χρόνια εξελικτικής διαδικασίας, ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε και να βγαίνουμε από την κέτωση και αυτό λέγεται metabolical flexibility. Έτσι, να είμαστε ευέλικτοι Μεταβολική δηλαδή. ελαστικότητα. Ακριβώς, μεταβολικά. Και μπορούμε λοιπόν να ζούμε σε κέτωση και να μην είμαστε σε κέτωση. Πολύ σημαντικό πράγμα είναι να καταλάβει κάποιος, γιατί κάποιοι λένε ότι δεν είναι η φυσική λειτουργία μας και είναι μια λύση ανάγκης που μπαίνουμε. Πάρα πολλοί επιστήμονες τον τελευταίο καιρό είναι σαφείς. Μάλλον θεωρούμε ότι η κέτωση είναι το default state μας. Δηλαδή,
η φυσιολογική, η μανίσια, για να το πω απλά, λειτουργία μας. Έτσι ζούμε μάλλον στη φύση, είτε γιατί δεν βρίσκουμε φαγητό για μία περίοδο, έτσι, οπότε μπαίνουμε σε κέτος επειδή δεν έχουμε πρόσληψη υδατανθράκων έτσι και αλλιώς, διαλείπουσα νηστεία ή παρατεταμένη νηστεία, είτε γιατί θα βρούμε ένα μαμούθ και δεν θα βρούμε ένα ντόνατ. Okay. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ακριβώς λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν chips ή ντόνατ στη φύση. Στη φύση υπάρχουν μεγάλα θηλαστικά για μας. Ούτε θα αρχίσει κάποιος να τρώει από τα γρασίδια. Είτε είναι στο βορρά, έτσι οι Λάπωνες, είτε είναι στην Αφρική, έτσι, γιατί κάποιος ρώτησε κιόλας, ήμασταν στη σαβάνα όλη την ώρα. Όχι, το μεγαλύτερο ποσοστό της εξέλιξής μας χρονικά βρισκόμασταν σε περιοχές που ήταν σαν τη σαβάνα της Αφρικής, ήμασταν στην Αφρική, μετά πήγαμε στην Ευρασία και μετά τελευταία στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Και γι' αυτό εκεί υπάρχουν ακόμα αυτά τα περίεργα θηλαστικά, γιατί δεν προλάβαμε να καταστρέψουμε εκεί πέρα την τοπική οικολογία, έτσι. Με τοπική πανίδα. Στο σύστημα, ναι, πανίδα. Ακριβώς λοιπόν, έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι η κέτωση μάλλον είναι το default state, το standard, η standard λειτουργία μας. Άρα, κέτωση σημαίνει να προσαρμοστεί ο μεταβολισμός μας ώστε να καίμε λίπη για ενέργεια. Έτσι. Και όπως πολύ όμορφα είπες, η λίπη που τρώμε ή αν καμιά φορά δεν έχουμε κανένα λίπος να φάμε, να κάψουμε και λίγο από τον κόλο μας και λίγο από το λίπος της κοιλιάς μας κλπ. Δεν υπάρχουν, μετά κάποιος μπορεί να πει, εκτός του ότι η κέτωση δεν είναι φυσιολογική, θα πει ότι χρειαζόμαστε υδατάνθρακες για τον εγκέφαλό μας κτλ. Δεν χρειαζόμαστε υδατάνθρακες διαιτητικούς. Χρειαζόμαστε γλυκόζη και την παράγουμε όλοι μόνοι μας. Εμείς. Έτσι. Δεν χρειαζόμαστε. Δεν είπα τώρα ότι πρέπει να μην ξαναφάμε ποτέ. Αλλά δεν τους χρειαζόμαστε. Στην φυσιολογία, οποιοδήποτε διατροφολόγος, γιατρός και οποιοδήποτε άνθρωπος ασχολείται με τη φυσιολογία και έχει διαβάσει φυσιολογία, πρέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχουν απαραίτητοι υδατάνθρακες για το ανθρώπινο είδος. Υπάρχουν απαραίτητα λιπαρά οξέα, υπάρχουν απαραίτητα αμινοξέα, δεν υπάρχουν απαραίτητα υδατάνθρακες. Οπότε όποιος ξαναπεί αυτό, θα το ρωτήσουμε, ονόμασέ μου σε παρακαλώ, έναν απαραίτητο υδατάνθρακα. Θα πει φυτική σύνες. Δεν είναι απαραίτητοι υδατάνθρακες. Ποτέ δεν έχουμε αναφερθεί στις φυτικές σύνες σαν απαραίτητοι υδατάνθρακες. Και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν βάζουν στο στόμα τους ποτέ, σχεδόν ποτέ, φυτικές ίνες. Εγώ δεν βάζω πλέον και ησύχασε το σύστημά μου. Υπάρχει ένα ερώτημα κατά από τα σχόλια, το οποίο μου θύμισε τον Dr. Τσάφη. Λέει, μας βλάπτουν τα φυτά. Γιατί ο Dr. Τσάφη λέει, plants are gonna kill you. Τα φυτά θα σε σκοτώσουν. Εγώ θα πω, και εκείνος το λέει για πλάκα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός γιατρός, να πούμε, και πολύ ωραίος έτσι, άνθρωπος, ήρεμος άνθρωπος. Και παρακολούθησα πούμε... και αυτό το segment που έκαναν από το 60 Minutes Australia γι' αυτό. Είχα ακούσει πρώτα, το έχεις δει? Όχι. Το φιλοξένησα το 60 Minutes Australia. Εγώ είμαι λίγο φαν των αυστραλιαζικών, της αυστραλιαζικής τηλεόρασης. Και είχε μιλήσει γι' αυτό στο κανάλι του στο YouTube, ο Dr. Τσάφη είναι ένας πολύ γνωστός carnivore fellow, έτσι το λέω, ο αδερφός carnivore, όπως είναι στην Αυστραλία. Και μιλούσε για την εμπειρία που είχε να το φιλοξενήσει σε εκείνη την εκπομπή του 60 Minutes Australia. Και άμα το δεις, τον έδειξαν έτσι πολύ αποσπασματικά, αλλά ήταν κάτι διαφορετικό. Την πήγε για πρώτη φορά ένας γιατρός, νομίζω έχει κάτι να κάνει με την νευρολογία η ειδικότητά του. Νευροχειρουργός. Ότι ένας νευροχειρουργός εμφανίστηκε σε μια εκπομπή της Αυστραλιανής τηλεόρασης με τόση τηλεθέαση όπως τα 60 λεπτά στην Αυστραλία, 60 Minutes Australia, και μάλιστα είχε πάει και μαζί του δημοσιογράφος σε ένα steakhouse όπου του έδειξε ότι τρώει μόνο, αυτός κάνει τη δίαιτα του λιονταριού, τρώει μόνο βοδινό και αλάτι και εντάξει. Τι είχε πει αυτός? Είχε πει ο Τσέφε ότι τα φυτά προσπαθούν να μας σκοτώσουν, ε? Ναι, και εξηγούσε κιόλας γιατί το εξηγούσε κιόλας, Θάνο, γιατί λέει τα ζώα έχουν τα δόντια τους, έχουν τα νύχια τους, έχουν μηχανισμούς fight or flight για να γλιτώσουν από τους επιδρομείς, ενώ τα φυτά δεν έχουν, οπότε έχουν κάποιες φυτοτοξίνες. Δεν είναι αυτό που σημαίνει φυτοτοξίνες στα φυτά, οπότε άμα τα τρώμε
και ειδικά σε μεγάλη ποσότητα, και όσοι από εμάς έχουμε κάποιες ευαισθησίες, ακόμη περισσότερο μπορεί όντως να μας κάνουν ζημιά στην υγεία μας. Ναι, έτσι ακριβώς, πολύ ωραία τα είπες. Ας πούμε ότι εγώ θα το έλεγα, και αυτός δεν το εννοεί ότι προσπαθούν να μας σκοτώσουν έτσι θελημένα τα φυτά, ότι είναι δολοφόνοι. Προσπαθούν όμως να κάνουν το παν για να μην τα φάμε. Δηλαδή, προσπαθούν έτσι, όχι μόνο εμείς, οι πασχαλίτσες. Δηλαδή, τα φυτά υπάρχουν πριν από εμάς στον πλανήτη, είναι προετοιμασμένα για εμάς, για όλα τα θηλαστικά, αλλά και τα μικρά έντομα, και δεν το κάνουν από δόλο, έτσι, δεν είναι δολοφόνοι, αλλά έχουν εντομοκτόνα, ενδογενή εντομοκτόνα. Το 99,99 των pesticides που λέμε, των εντομοκτόνων ας πούμε, των φυτοφαρμάκων, είναι ενδογενή, παράγονται από τα ίδια τα φυτά. Και κάποια από αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανά καρκινογόνα. Okay. Τώρα, μεγάλη κουβέντα. Θα πούμε όμως ότι πραγματικά δεν ερχόμασταν ποτέ σε επαφή, όπως ξαναείπαμε, σε τόση ποσότητα λαχανικών, σαλατικών στη φύση, ποτέ. Πολλά από αυτά εδώ τα λαχανικά είναι Frankensteins, που λέω, δηλαδή τα έχουμε απλά τουμπανιάσει, δεν υπάρχουν στη φύση, για να το πω απλά, δηλαδή δεν υπάρχει μπρόκολο έτσι όπως το βλέπουμε στη φύση. Το αρχαίο μπρόκολο, θα μπορούσα να το δείξω τώρα ας πούμε, είναι, και άμα θες το δείχνω, είναι... Και δεν το δείχνεις. Με απειλείς. Άμα θες το δείχνω, θα σου το δείξω τώρα. Δείξτε μου το αρχαίο μπρόκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Θα πρέπει να το γκουγκλάρουμε. Έτσι. Και θα πάμε σε ένα βιβλίο. Ξέρεις, πήρε τραγωδία. Μιλώ για μένα τώρα, ότι επειδή ακολουθούσαμε θρησκευτική βλάβια τα πάντα όλα της υγιεινής διατροφής, και μάλιστα η μάνα μου ήταν μεγάλη θειασότης ενός υγιεινιστού στην Κύπρο, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έλεγαν πώς να φτιάχνεις μόνο σου γάλα αμυγδάλου, πώς να κάνεις αυτές τις νηστείες, που να τρως μόνο λαχανικά και τέτοια. Έτρωγα με θρησκευτική βλάβια τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια, όλα αυτά τα οποία για την νόσο Crohn's είναι θάνατος. Κάτι μελιτζάνες που... και τα έτρωγα και τα όσπρια. Και πίεζα τον εαυτό μου. Και να σου διαβάσω εδώ κάτι που λέει μια φίλη με το οποίο ταυτίστηκα στα σχόλια. Λέει ότι... λεπτό. Θέκλα, καλησπέρα, λέει κάτω από το βίντεο. Λες, ότι ακούς, λες και ακούς τις σκέψεις μου. Δεν έχω κάποια πάθηση, όμως με ενδιαφέρει αυτή η διατροφή. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχω άρνηση να φάω λαχανικά, σαλάτες κλπ. Παλιά δεν ήταν ένα πρόβλημα αυτό. Τελευταία όμως επιθυμώ να φάω κρέας πιο πολύ από παλιά, ενώ πριν το κρέας ήταν ελάχιστο στη διατροφή μου. Μετά το χωρισμό με άτομα με ναρκισσιστικά στοιχεία, δεν ανέχομαι καμία πίεση στην καθημερινότητα μου. Ακούγοντας την εκπομπή, επενεχοποίησα τον εαυτό μου. Θα ήθελα πολλές πληροφορίες, βέβαια, σε ευγνωμονώ κλπ. Για το βίντεο. Και αυτό το κομμάτι του τι θέλει το σώμα μας. I was craving, λαχταρούσα κρέας, λαχταρούσα το τυρί, μου αρέσει εμένα πολύ. Φυσικά έχω μειώσει και το τυρί πρόσφατα. Ίσως και γι' αυτό έχουν πέσει. Γι' αυτό πέφτουν οι θερμίδες και χάνουμε. Ήθελα να φάω κρέας, ρε παιδί μου, και καθημερινώς ετοίμαζα κρέας, και μάλιστα είχα φτάσει στο σημείο να τρώω όσπρια με κρέας. Γιατί ένιωθα ότι αν δεν φάω κρέας δεν χορταίνω. Έτσι. Εκεί αρχίζει και καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Πάντως, δεν μπορεί κάποιος να έχει πηγαία, ας πούμε, να του έρθει να φάει μπρόκολο που λες τώρα. Γιατί εδώ σας δείχνω από ποια φυτική ύλη έρχεται το μπρόκολο κανονικά στη φύση. Είναι αυτό το φυτό που βλέπετε εδώ πέρα πάνω. Okay. Έτσι, από αυτό έρχεται το μπρόκολο, το κουνουπίδι, τα λαχανάκια Βρυξελών. Δηλαδή, αν εσείς ήσασταν στη φύση, θα τρώγατε αυτό εδώ το λουλούδι? Όχι. Τι γίνεται με όλες αυτές τις μελέτες όμως που λένε ότι το μπρόκολο και το κουνουπίδι είναι αντικαρκινικά, ενώ το κρέας είναι καρκινογόνο? Να τώρα θα σου πω κάτι να σε φτιάξω. Ωραία. Έλα, πες μας. Τώρα με έφτιαξες. Λοιπόν, καταρχάς για καρκίνο και τρόφιμα υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες. Η ομάδα του Τζον Ιωαννίδη, του συμπατριώτη μας,
στο Stanford το έχει πάρει και το έχει κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Έχει μου πάρει από ένα βιβλίο μαγειρικής, τυχαία συστατικά, έτσι, από τυχαίες συνταγές μαγειρικής. Και πήραν αυτά εδώ, νομίζω ήταν 80 ή 50, δεν θυμάμαι, συστατικά τα οποία βγήκαν τυχαία. Και αρχίσαν να ψάχνουν στην κεντρική αναζήτηση, στο PubMed που έχουμε για ιατρικές μελέτες, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες ιατρικές μελέτες, και προσπαθούσαν να βρούνε για ποια από αυτά εδώ υπάρχουν. Εκτός του ότι υπήρχαν για όλες σύνδεση με τον καρκίνο, είτε θετική, είτε αρνητική, είτε θετικό-αρνητική, δηλαδή και τις δύο. Έτσι. Οπότε δεν έβγαινε νόημα, κανένα νόημα. Αυτό ήθελε να δείξει ο Ιωαννίδης, είναι ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι αυτές εδώ είναι επιδημιολογικές μελέτες. Ανήκουν στον πάτο, το ξαναλέω όλη την ώρα, στον πάτο της ποιότητας πυραμίδας των ερευνών. Όλοι οι ερευνητές που ασχολούνται πραγματικά με έρευνα και άνθρωποι κλινικοί οι οποίοι διαβάζουν έρευνα, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι επιδημιολογικές μελέτες ανήκουν στον πάτο. Δεν τσεκάρουν αν ισχύει μια υπόθεση. Δείχνουν correlations, δεν δείχνουν αιτιολογία. Δείχνουν ότι ακριβώς. Αυτό πάει μαζί με αυτό. Δεν σημαίνει όμως ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Τέλεια. Έχετε και στην μεθοδολογία έρευνα σαν το αγαπημένο μου μάθημα. Μπράβο. Γι' αυτό τον λόγο δεν αποφάσισα να ασχοληθώ με την έρευνα. Γιατί στον τομέα της ψυχολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών θεωρώ ότι είναι πολύ υποκειμενικές έρευνες. Για αυτούς τους λόγους. Γιατί δεν γίνεται σωστό. Και ότι ξεκινώντας με μια υπόθεση και λες τώρα εγώ θα κάνω αυτή την έρευνα για να αποδείξω για παράδειγμα ότι το κουνουπίδι είναι αντικαρκινικό. Δεν θα βρω τα κατάλληλα υποκείμενα, δεν θα το κάνω με τέτοιο τρόπο ώστε να βγει το συμπέρασμά μου έτσι όπως το έχω σκεφτεί. Ναι, δηλαδή ποια είναι η παγίδα. Άμα είναι επιδημιολογική έρευνα. Τέλεια το είπες, ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές μεροληψίες. Που σημαίνει ότι λάθη τα οποία μας ξεφεύγουν ή τα αφήνουμε επίτηδες. Είναι biases αυτά. Είναι biases τα οποία. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, ένας επιστήμονας που θέλει να βγάλει. Πάμε σε ένα κοινωνικό επιστήμονα. Ας αφήσουμε αυτά που είναι ιατρικά, διατροφολογικά. Ένας κοινωνικός επιστήμονας, ο οποίος θέλει να βγάλει, για παράδειγμα, ένα αποτέλεσμα και έχει διαμορφώσει την υπόθεση του από πριν, είναι πολύ πιθανό και χωρίς να τον αντιληφθεί κιόλας να επιλέξει τέτοιο πληθυσμό με τέτοιο τρόπο, να φτιάξει τις ερωτήσεις με τέτοιο τρόπο, τις κλίμακες αξιολόγησης με τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος να βγάλει το αποτέλεσμα που θέλει. Έτσι ακριβώς. Και στην ιατρική τώρα είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή πηγαίνουμε στο τέλος και βλέπουμε τους ανθρώπους στο τέλος της ζωής τους, βλέπουμε δηλαδή πότε πεθάναν, ας πούμε, για το θέμα μακροζωίας. Χωρίζουμε τις ομάδες μετά από τις επιλογές τους, δηλαδή, εσύ είσαι κρεατοφάγος με πίτσα και λαζάνια και μακαρόνια με κιμά και μετά καμιά πουράκλα και ένα ουισκάκι μετά τη στεϊκάρα σου, πας στη μία κατηγορία. Στην άλλη κατηγορία είναι έτρωγες λαχανικά. Ναι, όσοι τρώνε λαχανικά έρχεται αυτόματα ότι ακολουθούν όλες αυτές τις συμβουλές υγείας. Οπότε είναι μαραθωνοδρόμοι, είναι joggers, είναι η κλασική, αυτό λέγεται healthy user και unhealthy user bias. Θέλω να σου πω κάτι για την Ικαρία. Να σου πω κάτι για την Ικαρία, είδα που έχεις κάνει ένα βιντεάκι. Εγώ έχω, με πονάει πολύ. Έχω ένα δικό μου δείγμα με ανθρώπους. Επειδή έχω δουλέψει πολλά χρόνια με ανθρώπους, Έλληνες από όλο τον κόσμο και Έλληνες από όλες τις καταγωγές, έχω μία εντύπωση για τους Ικαριώτες, συγχωρέστε με όσους γνώρισα ρε παιδιά, δεν γνώρισα πολλούς, ότι είναι λίγο σταχυδιστές οι Ικαριώτες ως χαρακτήρες. Οπότε μπορεί γι' αυτό να έχουν την μακροζωία και όχι για την μεσογειακή διατροφή. Δεν έχω γνωρίσει Ικαριώτη που να μην είναι σταχυδιστής. Μπορεί να έχω λάθος, δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει όλοι τους Ικαριώτες, αλλά όσους ξέρω με καταγωγή από Ικαρία που τους γνωρίζω ως θεραπεύτρια, ήταν σταχυδιστές. Μήπως είναι γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Η μακροζωία επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Διαφωνείς με αυτό που λέω. Θα το πω πιο προσεκτικά. Είναι ρε παιδί μου, δεν τους βιάζει. Είναι τύποι παρτάκηδες, όχι όλοι. Μιλάω για το κλινικό δείγμα που έχω υπόψη μου. Είναι χαλαροί. Άνθρωποι οι οποίοι είναι ρε παιδί μου, εγώ θα κάνω αυτό που γουστάρω, θα κάνω το δικό μου και κάνω τι θες εσύ. Οπότε μήπως είναι αυτό το οποίο έχει βοηθήσει στη μακροζωία που παρατηρείται στην Ικαρία και όχι το τι τρώνε ή το τι δεν τρώνε. Έτσι. Η Οκινάουα ακριβώς το ίδιο παρατηρείται. Καταρχάς τρώνε και οι Ικαριώτες και η Οκινάουα στην Ιαπωνία πολύ κρέας. Έτσι. Δηλαδή όποιος έχει πάει στην Ικαρία ή ξέρει Ικαριώτες πραγματικά όπως εγώ,
Τρώνε πολύ κρέας, τρώγανε περισσότερο κρέας. Να πούμε ότι αυτό είναι ό,τι είδαμε με τα πολεμικά. Θα πούμε τώρα σε λίγο πώς ξέρουμε ακριβώς τι τρώει ο κόσμος στην αρχαιότητα. Μπορούμε να το μετρήσουμε στα οστά. Θα πω τώρα σε λίγο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά όταν κοιτάμε λοιπόν έναν πληθυσμό, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες. Έτσι. Πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν είναι μόνο η μακροζωία, δεν επηρεάζεται μόνο από την διατροφή. Αυτό είναι ένα plant-based narrative που λέμε, ένα αφήγημα των χορτοφάγων που θέλουν να περάσουν τα δικά τους προϊόντα, τα δικά τους ντοκιμαντέρ, όπως είναι η νέα μελέτη Δίδυμων στο Netflix, είπαμε, και το Game Changers στο Netflix. Είναι ένα αφήγημα. Έτσι, υπάρχει το Hong Kong, που έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση κρέατος και έχει μία από τις ή ίσως τη μεγαλύτερη, τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροζωίας στον πλανήτη. Έτσι, το Hong Kong δεν ζουν ήρεμα οι άνθρωποι, είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, τρώνε πάρα πολύ κρέας, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα από εμένα ότι βλέπεις το κρέας είναι η λύση. Δεν το χρησιμοποιώ, δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές λέγονται ecological studies, δηλαδή που συγκρίνουν πληθυσμούς, και υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές που δεν μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη. Ναι. Ναι. Okay. Ένα άλλο έτσι πολύ κέριο ερώτημα που έχει τεθεί συχνά κάτω από το βίντεο είναι αν η κατανάλωση μιας κρεατοφαγικής διατροφής, αν το να γυρίσουμε στο να γίνουμε κρεατοφάγοι, θα δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά στα λιπίδια που βρίσκονται μέσα στο αίμα μας. Δεν ξέρω να τα πω σωστά. Χοληστερίνη, χοληστερίνη. Χοληστερίνη, χοληστερόλη. Ναι. Είναι το ίδιο, ας πούμε. Πώς επηρεάζονται αυτές οι μετρήσεις, τα τριγλυκερίδια, όλες αυτές οι μετρήσεις, οι οποίες έχουμε μάθει ότι συνδέονται, έχουμε ακούσει το αφήγημα ότι συνδέονται με την υγεία της καρδιάς. Πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Καταρχάς να πούμε ότι το 2024 είναι η χρονιά που λέμε της LDL, της κακής χοληστερίνης και της αποκαθήλωσής της. Έτσι, δηλαδή, όπως λέω, η κακή χοληστερίνη δεν θα πρέπει να λέγεται κακή χοληστερίνη επειδή είναι κακή, αλλά επειδή είναι ένας κακός, πολύ κακός δείκτης για καρδιαγγειακά. Για πολλά χρόνια υπήρχαν συσχετήσεις, όπως είπαμε πριν, από επιδημιολογικές μελέτες μεταξύ της LDL, της κακής χοληστερίνης, και των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Έτσι, ας βάλουμε, ας πούμε, καρδιά, αγγεία, εγκεφαλικά. Θέλεις τι μας έλεγαν, Θάνο μου, και μπορεί να λέγεται ακόμη ότι άμα τρως κορεσμένα λιπαρά, θα ανέβει η κακή χοληστερίνη στο αίμα σου και αυτή θα μπλοκάρει τις αρτηρίες σου και μπουμ. Αυτό μας έλεγαν. Ακριβώς. Δύο άλματα. Έτσι πρέπει να τρως τα τρανς λιπαρά που υπάρχουν σε συγκεκριμένα υποκατάστατα βουτύρου για να μην το πάθεις αυτό. Ακριβώς. Ήταν αυτή η διαφήμιση. Αυτή ήταν η διαφήμιση. Μαργαρίνες. Για τις μαργαρίνες, ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχουν δύο σπαγκάτα, δύο μεγάλα ανοίγματα που πονάνε πάρα πολύ. Το πρώτο μεγάλο σπαγκάτι είναι ότι πιστεύουμε ότι η LDL προκαλεί καρδιαγγειακά. Έτσι, είπαμε, οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν μια συσχέτιση. Άμα ξεχωρίσουμε στο πληθυσμό, ποιος από αυτούς έχει, δεν είναι απλό πράγμα να κάνουμε, ποιος από αυτούς έχει υψηλή την καλή τους χοληστερίνη και καλή του χοληστερίνη και ποιος την έχει χαμηλή, θα δούμε ότι αυτοί που έχουν υψηλή την καλή χοληστερίνη δεν έχουν πια σχεδόν καθόλου συσχέτιση με τα καρδιαγγειακά. Δηλαδή μία παράμετρο βάζουμε εκτός από την LDL και κοιτάμε και την HDL, την καλή χοληστερίνη, μία παράμετρο και αλλάζουν τα πάντα. Δεν υπάρχει πια συσχέτιση ως διαμαγείας. Αυτό το έχω δείξει σε ένα βίντεο μου πολύ καλά. Αν αρχίζουμε και βάζουμε και άλλες παραμέτρους, όπως τα τριγλυκερίδια, θα αρχίζει να χαλάει κι άλλο αυτό το οικοδόμημα. Οπότε, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η LDL δεν είναι παράγοντας, είναι, ή τέλος πάντων, για στους παράγοντες καρδιαγγειακών, είναι στον πάτο. Και η μάλιστα, LDL είναι αυτή που είναι 200 και κάτω, υποτίθεται όρος. Ακριβώς. Η LDL είναι πολύ πιο κάτω από 200. Αρχίζουν και ρίχνουν τα όρια ακόμα πιο χαμηλά. Έτσι. Πριν πολλά χρόνια ήταν πάνω από 200, 200 πήγανε και τώρα έχουν πάει κάτω από 190 σίγουρα.
έτσι, και σε φυσιολογικούς ανθρώπους, και μετά αρχίζουν τώρα και τα ρίχνουν σε ανθρώπους που έχουν διαβήτη, και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τα καρδιακιακά. Αυτοί που έχουν διαβήτη, αυτοί που έχουν μεταβολικό σύνδρομο, αυτοί που έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη, που πρέπει να μιλήσουμε σε ένα άλλο setting. Ακριβώς. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τα καρδιακιακά. Και γι' αυτό τα factors, δηλαδή οι παράγοντες, οι οποίοι θα προκαλέσουν καρδιακιακά ή συσχετίζονται με καρδιακιακά, είναι αυτά στην κορυφή. Είναι ο διαβήτης. Είναι το μεταβολικό σύνδρομο με τη δυσλιπιδεμία, την αρτηριακή πίεση, την αυξημένη. Έτσι, και στον πάτο έρχεται η LDL. Και μάλιστα ένα υπόκλασμα της LDL. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μετράμε την LDL... Περίμενε. Εγώ που έχω κάνει τελευταίες αναλύσεις, τη LDL είναι 127. Μετά από 3 μήνες carnivore, η serum cholesterine 202, τα τριγλυκερίδια 80 και η HDL 59. 80 τριγλυκερίδια, HDL 59. Λοιπόν, τώρα έχουμε τον λόγο τριγλυκεριδίων προς HDL, που είναι, ήθελα να το πω και την προηγούμενη φορά, είναι ο πιο σημαντικός δείκτης. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα στο χαρτί, δεν ξέρω αν το είπα, και να κοιτάξει τα εργαστηριακά του και να διαιρέσει τα τριγλυκερίδια δια του HDL, της καλής χοληστερίνης δηλαδή. Και ο λόγος του πρέπει να είναι κάτω από 1,5. Εντάξει. Αυτή εδώ η άνθρωποι 202 ίσο 0,39. Όχι. 80 δια... με βλέπεις τώρα? Ναι, είναι πάλι την HDL. Την HDL. 80 δια 59. Τώρα να δούμε τι γίνεται. Θα ζήσω. 80 δια 59. 1,35. Ακριβώς. Είσαι πολύ εμένα καλά. Αυτά ήταν όταν έκανα full carnivore και τρώγα και ένα πακέτο βούτυρο τη μέρα. Τώρα θα έχουν. Ναι. Ακριβώς. Και όσο μένει σε carnivore, αυτός εδώ ο λόγος θα θριαμβεύει. Δηλαδή θα πηγαίνει όλο και καλύτερα, θα πηγαίνει κάτω από το 1. Εμένα είναι δηλαδή θα πέφτουν τα τριγλυκερίδια, θανό. Ακριβώς. Και θα αυξάνεται η καλή χοληστερίνη. Θανό, γιατί εγώ είχα 110 τριγλυκερίδια και με την carnivore πήγε 80. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς γίνεται. Σε όλους. Και αυτός τώρα δεν έχω καλός... κάνει πρόσφατα. Θα μου γράψεις να κάνω για να κάνουμε να δούμε. Ευχαριστώ. Θα με κάνεις μια μελέτη αυτός... περίπτωσης. Ναι, ευχαριστώ. το δεύτερο σπαγκάτ είναι ότι όταν τρώμε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία είναι τα κρέατα, είναι πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, τα αυγά είναι πλούσια, τα όργανα, έτσι, τα μύδια, στρίδια, τα θαλασσινά. Όταν τρώμε λοιπόν κορεσμένα λιπαρά, θεωρούμε, και όχι μόνο, έτσι, αυτά τα ζωικά προϊόντα και άλλα, έτσι, λάδι, καρύδας και το καθεξής. Όταν τρώμε λοιπόν αυξάνεται, πιστεύουμε, η LDL λόγω του ότι φάγαμε τα κορεσμένα λιπαρά, αυτή η κακή χοληστερίνη. Λοιπόν, αυτό εδώ, τώρα γι' αυτό είναι το 2024 η χρονιά της LDL, έχει καταρριφθεί, έτσι, γιατί παρατηρήσαμε σε ανθρώπους που είναι σε carnivore και το γονική δίαιτα, δηλαδή με πολύ χαμηλά τους υδατάνθρακες, ψηλά τα κορεσμένα λιπαρά, παρατηρήσαμε ότι δεν έχει καμία σχέση η κατανάλωση κορεσμένων λιπαρών με την αύξηση σε κάποιους από αυτούς. Γιατί όπως είδες, σε σένα έπεσε και η LDL. Σε κάποιους από αυτούς με την αύξηση της LDL χοληστερίνης, που παρατηρείται πραγματικά, αλλά έχει σχέση με το δείκτη μάζα σώματος. Δηλαδή, όσο πιο αδύνατος και υγιής μεταβολικά ο οργανισμός πριν τη διατροφή, γιατί δεν του κάνουν τη διατροφή μόνο άνθρωποι που είναι με διαβήτη ή παχύσαρκοι, τον κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πυχή, ναι. Ακριβώς, και θέλουν άνθρωποι όμως που έχουν μόνο κρόν, ας πούμε, και θέλουν να χάσουν την πάθησή τους, να την καλυτερέψουν την πάθησή τους, η ελκώδη κολίτιδα, ας πούμε, οι αυτοάνωσες παθήσεις, οι ρευματοειδείς παθήσεις. Οπότε, αυτό παρατηρείται σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χαμηλό ή κανονικό δείκτη μάζας σώματος, ότι εκεί αυξάνεται η LDL χοληστερίνη και φτάνει μέχρι και 600. Και παρατηρήσαμε σε μια μελέτη ότι άτομα τα οποία είχαν μέσο όρο LDL χοληστερίνης, κρατηθείτε, 270, με κάποιους από αυτούς να φτάνουν κοντά στο 600, είναι τρελές τιμές, δεν τις έχω φτάσει ποτέ εγώ, έτσι, 600, είχανε ίδια ή μη σας πω και λιγότερη πλάκα στα αγγεία μετά από 5 χρόνια παρακολούθησης από αντίστοιχη ομάδα η οποία δεν έτρωγε, δεν ήταν σε αυτή τη δίαιτα, αλλά σε μια στάνταρ δίαιτα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για την απόλυτη αποκαθήλωση. Η LDL από μόνη της δεν είναι το πρόβλημα. Κάποιοι μιλάνε ότι είναι ο πυροσβέστης στο πρόβλημα. Πηγαίνει να σβήσει τη φωτιά. Και όπου βλέπεις φωτιά, θα δεις και πυροσβέστες. Αλλά δεν σημαίνει ότι έβαλαν οι πυροσβέστες στη φωτιά. Σε κάθε καρδιαγγειακή βλάβη θα δεις αιμοπετάλια, θα δεις LDL χοληστερίνη, έτσι σε κάθε επιθυλιακή βλάβη με αθυροσκλήρυνση. Αλλά ίσως να πηγαίνουν εκεί σαν πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά. Και εμείς με τις στατίνες ή με διάφορα φάρμακα προσπαθούμε να πολεμήσουμε τους πυροσβέστες. Αυτό δεν μου φαίνεται και πολύ καλό κόνσεπτ. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τη φωτιά, που είναι η φλεγμονή. Αυτός είναι ο λόγος που παθαίνουμε καρδιαγγειακά. Το μεταβολικό λόγω σύνδρομο. Λόγω φλεγμονών παθαίνουμε καρδιαγγειακά. Ακριβώς. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω για το μεταβολικό σύνδρομο, που νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της SAT διατροφής, της Standard American Diet, της λιπηρής διατροφής, που κάνουμε μέσω της παγκοσμιοποίησης σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή το να τρως εγκυτιωμένα φαγητά, υπερεπεξεργασμένα, με ένα σωρό πρόσθετα χημικά κτλ. Κτλ. Μπορεί να προκαλέσει άνετα μεταβολικό σύνδρομο. Και τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο? Το μεταβολικό σύνδρομο, για να το πούμε απλά, η αντίσταση στην ινσουλίνη, η υπερινσουλινεμία, ας πούμε όλους αυτούς τους όρους που κάποιος μπορεί να ακούει, να συνεχίζει να μ' ακούς. Βεβαίως. Καλά, γιατί έσβησε το ένα. Ακουστικό. Τέλεια. Το μεταβολικό λοιπόν σύνδρομο είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη ή η υπερινσουλινεμία που μπορεί να έχει ακούσει κάποιος. Είναι, ας πούμε απλά, ότι ο μεταβολισμός είναι οτιδήποτε γίνεται στο σώμα μας. Οποιαδήποτε διεργασία. Αυτό λέγεται μεταβολισμός. Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Είναι οποιαδήποτε διεργασία. Για να γίνει αυτή η διεργασία σε ένα κύτταρο που έχει το δικό του DNA και έχει και το μυτοχόνδριό του, και μιλάμε τότε και για μυτοχονδριακή ίσως δυσλειτουργία και ούτω καθεξής, για να γίνουν όλες αυτές οι λειτουργίες θέλουμε βιταμίνες και ίχνοστοιχεία. Λοιπόν, σε ένα κύτταρο μέσα επικοινωνούν όλη την ώρα σε διάφορες συνθήκες τα ενδοκυτάρια συστατικά μεταξύ τους, και με αυτή την επικοινωνία βιταμινών χρειαζόμαστε τις βιταμίνες και τα ίχνοστοιχεία. Για να γίνει όλη αυτή η λειτουργία πρέπει να έρθει ενέργεια από έξω. Και η ενέργεια έρχεται από τη γλυκόζη που κυκλοφορεί μέσα στο αγγείο. Μέσα στο αγγείο, εκτός από τη γλυκόζη, κυκλοφορεί και η ινσουλίνη που παίρνει τη γλυκόζη και τη μεταφέρει μέσα στο τζάκι που δημιουργείται όλη αυτή η καύση και οι διεργασίες. Οπότε τζάκι, η γλυκόζη είναι το κάρβουνο και η ινσουλίνη είναι η τσιμπίδα που βάζει μέσα τη γλυκόζη μέσα στο κύτταρο, το τζάκι. Και κάποια στιγμή όμως το κύτταρο είναι πολύ έξυπνο και λέει «Οπ, οπ, οπ, όχι άλλο κάρβουνο, βάζει άλλο κάρβουνο, έχω αρκετή ενέργεια, θα καώ». Και πάρτινα και πάντην τη γλυκόζη, την ενέργεια, σε ένα άλλο κύτταρο, σε μια άλλη ίσως περιοχή που το χρειάζεται. Αυτό γίνεται, ας πούμε, σε περιόδους που έχουμε πυρετό και χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, π.χ. στον εγκέφαλο. Για να αυξήσουμε τον πυρετό για κάποιους λόγους, που να συζητήσουμε κάποτε. Ναι, γιατί όχι. Είμαστε... Εγώ σε θέλω. Εγώ σε θέλω τακτικά στο κανάλι, αν έχεις το χρόνο, γιατί ξέρω ότι είσαι πολύ πιεσμένος. Ευχαρίστω. Σε θέλει και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εγώ. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ ευχάριστα εδώ πέρα μαζί σου και με τους φίλους σου. Ή μπορεί σε εγκυμοσύνη να λέει τελείωσε, εγώ είμαι OK. Πάρτο γιατί είναι έγκυος η γυναίκα, πάνε την ενέργεια στο παιδί της, στην κοιλιά της, έτσι, στη μήτρα της. Οπότε αυτό εδώ λέγεται φυσιολογική αντίσταση στην ινσουλίνη. Αντιστεκόμαστε δηλαδή στον κάρβουνο, στην τσιμπίδα, του φέρνει μέσα το κάρβουνο τη γλυκόζη και λέμε «Οπ φίλε, αρκετά». Λοιπόν, αυτό λέγεται φυσιολογική αντίσταση στην ινσουλίνη. Δηλαδή, αρκετά δεν μπορώ, μια διαχείριση θρεπτικών συστατικών και ενέργειας σε όλο το σώμα, ώστε να έχουμε μια απόλυτη υγεία σε περιόδους που δεν τρώμε πολύ και σε περιόδους που έρχεται πολύ τροφή και να την διαχειριζόμαστε όλη αυτή την κατάσταση σωστά στην φύση. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, για πρώτη φορά η γλυκόζη που έρχεται είναι όλη την ώρα υψηλότερη.
η ενέργεια που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο επεξεργασμένων τροφίμων, ψυγείων, σούπερ μάρκετ, είναι για πρώτη φορά πολύ. Σε αυτό λοιπόν το δυτικοποιημένο περιβάλλον, η ενέργεια που έρχεται είναι πολύ, η γλυκόζη είναι πολύ και η ινσουλίνη που παράγεται από το πάνκρεας είναι πολύ περισσότερη για να βάζει όλη την ώρα να προσπαθεί να βάλει μέσα στο κύτταρο την γλυκόζη, το κάρβουνο. Τσιμπίδα λοιπόν, παίρνει μέσα, το τζάκι εφλέγεται σιγά σιγά και κάποια στιγμή λέει, «Οπ, δεν μπορώ άλλο, η γλυκόζη αυξάνεται και η ινσουλίνη αυξάνεται στο αίμα». Και έχουμε υπεργλυκαιμία και υπερινσουλινεμία. Μάλιστα, όπως εξήγησα, πρώτα έρχεται η υπερινσουλινεμία και γι' αυτό είναι εξαιρετική εξέπεθη εκτός από την τριγλυκερή ADHDL να μετράμε την ινσουλίνη νηστείας στους ασθενείς. Δεύτερη καλύτερη εξέταση λοιπόν. Ινσουλίνη νηστείας και πρέπει να είναι κάτω από 5. Και αν η ινσουλίνη νηστείας δεν είναι κάτω από 5, όπως έχει ο άνθρωπος στη φύση, όχι αυτά που λέει τα εργαστήρια, αλλά στη φύση, όπως έχω εγώ, όπως έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υγιείς πια, τότε θορυβούμαστε, γιατί οδηγούμαστε σε μια υπερινσουλινεμική κατάσταση που περιγράφω τώρα. Λοιπόν, πρώτα δηλαδή είναι η υπερινσουλινεμία για να βολέψει τη γλυκόζη μέσα σε όλα τα κύτταρα, αρχίζει να βάζουμε κιλά, έτσι, και μετά ανεβαίνει σιγά σιγά η υπεργλυκαιμία και κάνουμε υπεργλυκαιμία και η γλυκόζη όταν δεν μπορεί να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Και αυτό λέγεται παθολογική αντίσταση στην ινσουλίνη, υπερινσουλινεμία, μεταβολικό σύνδρομο, συνδέεται με δυσλιπιδεμία, με κεντρική παχυσαρκία, με αρτηριακή πίεση αυξημένη. Θανό, έχει καθόλου γενετικό παράγοντα ινσουλινοαντίσταση? 100%. Γενετική προδιάθεση, νομίζω έχει. Και σε κάποια αναπτυξιακά στάδια, ξέρω εγώ, στα 7 χρόνια ή στα 12, όταν ένα κορίτσι έχει την πρώτη εμμηνορίση, μπορεί να αυξάνεται η αντίσταση στην ινσουλίνη όταν έχει κλειδί. Πολύ σωστό. Η αντίσταση στην ινσουλίνη, να πούμε, δεν σχετίζεται με την παχυσαρκία, αλλά δεν είναι απόλυτο. Έχουν απλά κοινό αίτιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιο που έχει αντίσταση στην ινσουλίνη πρέπει να είναι παχυσαρκός, γι' αυτό θα πρέπει να θορυβούμαστε και σε ή τέλος πάντων σε φυσιολογικά κιλά ανθρώπους. Το πιο σημαντικό είναι όμως να καταλάβουμε ότι μπορεί να έχει μια, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά με τα ποτήρια, μια γενετική προδιάθεση, αλλά αν δεν έρχεται το νερό, δεν ξεχυλίζει το ποτήρι. Σωστό. Κάνω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες, τώρα έχω ανοίξει τις αναλύσεις μου, αντιλαμβάνεσαι. Είπες ότι ο ιδανικός αριθμός ινσουλίνης νηστείας ποιος είναι? Κάτω από 5. Άνθρωποι που ασχολούνται με την ινσουλίνη νηστείας ξέρουν ότι πρέπει να είναι κάτω από 7-5. Okay. Άρα εγώ που έχω κάνει πρόσφατα το καλοκαίρι και είχα 21,2 ινσουλίνη νηστείας, είχα θέμα. Ναι. Είναι ακόμα, ακόμα είσαι σε μια κατάσταση αντίσταση στην ινσουλίνη. Ήμουνα. Η αντίσταση στην ινσουλίνη μου τη λέει 5,80, μου τη λέει εδώ. Δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποιο άλλο τύπο που το βγάζει. Ναι, ναι. Αυτό εδώ, και πόσο δίνει η φυσιολογική τιμή γι' αυτό? Δίνει η φυσιολογική κάτω από 10. Ναι. Από πάνω από 10, μάλλον. Sorry, πάνω από 10. Ωραία. Αυτό είναι το χώμα IR που έκανε, μάλλον το χώμα. Το οποίο είναι αυτό ακριβώς, συνδυάζει τη γλυκόζη, την ινσουλίνη και βγάζει ένα αντίστοιχο. Είναι όμως γλυκοζηλιωμένη 4,8. Ναι, αυτό είναι το πώς είναι η γλυκόζη σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Η γλυκοζηλιωμένη όμως περίνη, η οποία είναι λάθος ο όρος στα ελληνικά. Κανονικά θα πρέπει να λέγεται γλυκοποιημένη αιμοσφαιρίνη, γιατί είναι ή αλλιώς μη ενζηματική ή αιμοσφαιρίνη μετά από μη ενζηματική γλυκοζηλίωση. Πολύ σημαντικό αυτό για εμάς τους γιατρούς, γιατί αν το καταλάβουμε, δεν είναι μια γλυκοζηλίωση απλή, είναι μη ενζηματική, είναι μια γλυκοποίηση δηλαδή. Είναι η αιμοσφαιρίνη που κυκλοφορεί, δηλαδή σε κάθε ερυθρό αιμοσφαίριο υπάρχει αιμοσφαιρίνη και έχει γλυκοποιηθεί από τη γλυκόζη και όχι μόνο και άλλους υδατάνθρακες που κυκλοφορούν. Μετράμε μέχρι τώρα κυρίως όμως τις γλυκόζες. Δεν μπορεί να δείξει από άλλους υδατάνθρακες τόσο καλά αυτή η μέθοδος. Το πώς έχει γλυκοποιηθεί αυτό το μόριο στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα ερυθρά αιμοσφαιρία έχουν διάρκεια ζωής 2 με 3 μήνες,
Οπότε η τιμή αυτή μας δείχνει πώς κυμαίνονταν η γλυκόζη τους προηγούμενους 2 με 3 μήνες. Μας δείχνει ένα μέσο όρο του παρελθόντος δηλαδή. Πάνω μου όμως κάποιος μπορεί να έχει υψηλή αντίσταση στην ινσουλίνη, που να έχει γενετική προδιάθεση, να ενισχύεται ιδιαιτέρως από μια διατροφή λιπηρή, όχι λιπαρή, λιπηρή, και παρόλα αυτά να μην ανεβαίνει πολύ ψηλά το ζάχαρο, χωρίς να σημαίνει πως δεν έχει μεταβολικό σύνδεμα και δεν κινδυνεύει η υγεία του. Τέλεια το είπες. Ακριβώς. Πρώτα ξεκινάει η αντίσταση ινσουλίνη και μετά θα έρθει η υπεργλυκαιμία. Μετά υπάρχουν κάποιες τάσεις γενετικές, κάποιοι έχουν την τάση να παχαίνουν έτσι, και να διακυρίζονται έτσι το πρόβλημά τους. Αυτοί έχουν, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, περισσότερη προστασία από διαβητική πάθηση. Ακριβώς. Όποιος έχει την τάση να παχαίνει. Γιατί αυτό είναι στη φύση ένας μηχανισμός για να βρίσκουμε όλη αυτή την περίσχη ενέργειας να την αποθηκεύουμε. Που δεν γίνεται όμως. Έτσι γίνεται μόνο σε καλοκαιρινές περιόδους που βρίσκουμε λίγα κάποια φρούτα, τα τρώμε ξανά και ξανά και παίρνουμε λίγα κιλάκια για το χειμώνα. Αυτό γίνεται στη φύση. Σε εύκρατες περιοχές μόνο, φαντάσου. Και το άλλο, είναι η τόφη που λέμε. Thin outside, fat inside. Έτσι. Οι άνθρωποι που είναι παχείς, αδύνατοι, φυσιολογικών κιλών εξωτερικά, αλλά έχουν εναπόθεση λίπους στο σηκώτη, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί εδώ, ακριβώς, fat liver, αυτοί εδώ είναι αυτοί που θα αναπτύξουν πιο εύκολα, θα κάνουν διαβητογένεση παρά οι άλλοι. Το ζήτημα το σοβαρό έχει να κάνει και με το πάνκρεας και πόσο αντέχει το πάνκρεας να παράγει τόση πολύ ινσουλίνη. Δεν είναι, γιατί όσο ανεβαίνει η ινσουλίνη αντίσταση και έχουμε υπερινσουλινεμία, τόσο περισσότερο πιέζεται το πάνκρεας και είναι διάφοροι παράγοντες. Εγώ αυτό που έτσι έχω καταλάβει είναι ότι οι γνώσεις ήταν λίγες. Γιατί θυμάμαι όταν έμεινε έγκυος στο γιο μου, έβαλα 40 κιλά στην εγκυμοσύνη, Θάνο. Πήγα να γεννήσω 107 κιλά και βγήκα 96 και έκανα ένα παιδί το οποίο ήταν 8 μηνών, ήταν 38-37 εβδομάδων και ήταν 4 κιλά και 200 γραμμάρια και 56 πόντους. Και στις 2 εβδομάδες πήγε 6 κιλά. Προφανώς είχα πάρα πολύ ινσουλίνη στο αίμα, δεν είχα όμως ζάχαρο. Και μου έλεγαν, είσαι εντάξει, δεν έχεις ζάχαρο, γιατί το ζάχαρο σου είναι κανονικό το πρωί, όμως είχα θέμα. Έτσι ακριβώς. Τώρα ξέρουμε πολύ περισσότερα. Ναι, και λέω... Οι αναλύσεις, ας πούμε, και το πώς να το μετρηθείς και πώς να δεις... Νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε και άλλα βίντεο για να εξηγήσουμε τους δείχτες υγείας και πώς εμείς ήδη... Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενημερωθεί ο κόσμος και να είναι ενημερωμένος ο ασθενής και να ξέρει πού να πάει, τι να ψάξει, πώς να το ψάξει και πώς να δει πραγματικά την υγεία του, έτσι, από αντικειμενικούς δείχτες και δείχτες που έχουν σχέση περισσότερο με το τι πραγματικά συμβαίνει στο σώμα και όχι τι έχουν μπει κάποιες επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες πολύ πιθανόν ανατραπούν. Και εγώ εδώ θέλω να σου πω ότι θα το πω εγώ, δεν είμαι γιατρός, έχω διαβάσει διάφορα για το πώς, ας πούμε, η Αμερικανική Διαβετολογική Εταιρεία έχει ως χορηγούς μεγάλες εταιρείες που παράγουν δημητριακά και διάφορα κατεργασμένα τρόφιμα και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και πώς αυτά εικάζεται ότι παίζουν ρόλο οι χορηγίες που παίρνουν με το γεγονός ότι αλλάζουν και τους αριθμούς, αλλάζουν και τα... Πόσο σωστά τα λες. Μα είναι μεγάλα καταρχάς για το κοινό αυτά. Δηλώνουν το conflict of interest που λέμε, δηλώνουν ακριβώς τα συμφέροντά τους ή από πού παίρνουν λεφτά. Πρέπει να το δηλώσουν. Και θα δούμε εκεί πέρα την Coca-Cola, ας πούμε, η οποία δίνει λεφτά στη διαβητολογική εταιρεία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε και έχω κάνει και ένα βίντεο που δείχνω ακριβώς ότι ποιος κερδίζει από το να μειωθεί το κρέας. Όσο μειώνουμε τα λεφτά που δίνουμε στο κρέας και το έχουν καταφέρει από το 1982 μέχρι το 2012 που έχω βρει δύο μετρήσεις στην Αμερική, όσο μειώνουμε τα λεφτά που δίνουμε στο κρέας, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Δεν αλλάζει τίποτε άλλο στα σαλατικά, στα φρούτα, στα δεν ξέρω και εγώ τι, στα επεξεργασμένα τρόφιμα και στα γλυκά. Αυτά αυξάνονται. Και το έχω κάνει και υπάρχουν και μελέτες εκεί πέρα. Οπότε, αν θέλει κάποιος να βγάλει πολλά εκεί, θα σκεφτεί να κάνει μια Meatless Monday, που έχει γίνει πολύ ντόρος
στο εξωτερικό. Το έχουμε και στη Γερμανία. Κάθε Δευτέρα την τρώμε κρέας, ας πούμε. Έτσι. Συν των νησιών, φαντάζομαι. Κάθε Δευτέρα αυξάνονται οι πωλήσεις, λοιπόν. Ωραία. Και πείτε και ίσως κερδίζεις και από όλο αυτό να αλλάξεις και όλη την παλέτα του άλλου. Γιατί όσο μειώνεις το κρέας που τρως, τόσο τα πεπτικά ένζυμα μπορεί να μειώνονται. Και τόσο θα αρχίζουμε να γινόμαστε σιγά σιγά άνθρωποι που δεν μπορούν να φάνε κρέας. Δηλαδή, έχω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τους άρεσε το κρέας, το μειώσαν για ηθικούς λόγους και μετά από 15 χρόνια πρέπει να το ξαναξεκινήσουν, το νιώθουν, αλλά αρχίζουν και δεν μπορούν να πάρουν πολλή ποσότητα. Και εδώ θέλει σιγά σιγά μια βαθμονόμηση και μια σιγά σιγά επανίσοδο του κρέας. Τώρα αυτό, εγώ θέλω να, επειδή είμαστε προς το τέλος και δεν έχεις και καλό ήχο στα ακουστικά και δεν θέλω να πεις ωραία πράγματα που να μην τα ακούμε καλά, θέλω να κλείσουμε με δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι αν παίζει ρόλο η ποιότητα του κρέατος, γιατί κάποιος λέει μπορεί να μην έχει πολλά χρήματα να αγοράσει το ribeye, να αγοράσει ξέρω ένα καλό βοδινό cut, ένα καλό βοδινό κόψιμο. Είδα το βίντεο που έκανες με αυτόν τον κύριο, τον Άνε. Φοβερό. Ο Νίκο Γιαγαλιά, είναι πολύ ωραίος. Είναι κρεατοτεχνίτης, για να πω σωστά τον όρο έτσι όπως τον... κρεατοτεχνίτης, φοβερό. Καλλιτέχνης, ας πούμε, ξέρω κι εγώ. Καλλιτέχνης κρεάτων. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το link για το βίντεο το δικό σου με τον κύριο Κεχαγιά. Μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή, και η παρουσία του και είναι έτσι... Ήταν και πολύ όμορφος αλεκτικά στο βίντεο. Το πρώτο είναι, και είπε όντως ο κύριος Κεχαγιάς, ότι πλέον χρησιμοποιούμε όλα τα μέρη του ζώου και ότι υπάρχουν, δεν υπάρχει κακό κρέας, υπάρχει καλό ψήσιμο, κατάλληλο για εκείνο το κρέας κλπ. Το πρώτο είναι η ποιότητα των κρεάτων. Εγώ δεν θα στο πάρω σε αυτό το τι κάτι είναι από το βοτεινό, τι κόψιμο είναι. Θα στο πάω στο αν κάποιος τρώει σαλάμι, ρε παιδί μου, ή τρώει μια μπριζόλα την οποία την ψήνει με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και το άλλο είναι πώς μεταβαίνουμε σε μια κρετοφαγική διατροφή. Αν είναι μπαμ και κάτω ή χρειάζεται κάποια μετάβαση. Αυτά τα δύο για σήμερα και μετά επιφυλάσσομαι, θα σε δούμε ξανά και ξανά. Κι άλλο κι άλλο. Λοιπόν, πάμε για την ποιότητα κρεάτων. Αυτό που λέω σε όλους τους ασθενείς μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε να δώσουμε μια τόχη μάχη. Ας σταματήσουμε να μιλάμε για αυτές τις μαχούλες. Πολύ σημαντικό είναι κρέας στο σύστημα και βγάζουμε έξω τα άλλα πράγματα. Βιταμίνες, κρέας στο σύστημα. Μικρές διαφορές έχουν παρατηρηθεί μεταξύ καταρχάς των μυρικαστικών. Τα μυρικαστικά είναι εξαιρετικά κρέατα, μάλιστα στην Ελλάδα και στην Κύπρο μάλλον. Τα πρόβατα και όλα τα εγωπρόβια, ας πούμε, κρέατα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι ήδη grass fed, έτσι, βοσκής. Είναι το εξαιρετικό αυτό εδώ να βάζουμε μέσα στο στόμα μας. Το δεύτερο πράγμα που θα πω είναι τα μυρικαστικά γενικά, οι αγελάδες, ακόμα και να σταυλίζονται στο τέλος, που λέμε grain finished στα αγγλικά, έχουν και αυτά πολύ μεγάλη διατροφική αξία, γιατί διαχειρίζονται αλλιώς αυτή την κακή τροφή για το είδος τους, την διαχειρίζονται αλλιώς τα μυρικαστικά. Αρχίζουμε λοιπόν και λέμε grass-fed, grain finished, μετά πάμε στα γουρούνια και στα κοτόπουλα, είναι μονογαστρικά όντα όπως εμείς και έτσι στους ιστούς τους δεν μπορούν να μετατρέψουν τόσο καλά τα πολύ ακόρεστα λιπαρά, τα ωμέγα 6 δηλαδή που μπορεί να τους δίνουμε να τρώνε σε small chain fatty acids, δηλαδή κορεσμένα, μικρά κορεσμένα λιπαρά που είναι ο στόχος μας. Και έτσι πραγματικά στους ιστούς τους έχουν πολλά ωμέγα 6. Και αυτό είναι κακό. Θα μιλήσουμε στο επόμενο βίντεο σίγουρα για την ω3 και το ω6. Είναι πολύ σημαντικό. Σημείωσε το. Το σημειώνω. Το σημειώνω. Οπότε μετά πάμε στα μονογαστρικά όντα. Και εκεί πρέπει να ξεχωρίσουμε. Υπάρχουν γουρούνια τα οποία, όπως είναι τα υπέρικο steak, ας πούμε, υπέρικο γουρούνι, μαύρος χείρος, τα οποία έχουν πολύ καλό τρόπο διατροφής. Έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι, ας πούμε, προστατευμένη η ονομασία προέλευσης. Και θα πρέπει να ξεχωρίζουμε λοιπόν το κρέας, έτσι, εννοείται αν είναι καλό ή κακό, αλλά σε πρώτη φάση, κλινικά, σε εμάς τους ανθρώπους σημαίνει, θες και εσύ από την ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, στην πράξη, στους ανθρώπους, δεν βρίσκω μεγάλες αλλαγές. Τον διαβήτη δηλαδή, το μεταβολικό σύνδρομο, ακόμα και τα αρκετά αυτοάνωσα, μετά θα αρχίσω να σκεφτώ ίσως
να ξεχωρίζω την ποιότητα κρέατος. Σε πρώτη φάση δεν βρίσκω μεγάλες αλλαγές. Όλοι έχουν τρομερά ωφέλη με την αλλαγή στην διατροφή και όχι τόσο με την ποιότητα. Όχι πως είπα ότι δεν μετράει σε πρώτη φάση. Επίσης, Θάνο, υπάρχει η παρανόηση ότι είναι βλαβερά τα κρέατα που έχουν πολύ λίπος. Και για παράδειγμα, ο βοδινός ο κιμάς που έχει περισσότερη ποσόστοση λίπους είναι και πιο φθηνός. Είναι ένα φθηνό κρέας ο βοδινός κιμάς με λίπος. Είναι όμως πολύ καλή πρώτη ηλίγια ο βοδινός κιμάς με λίπος για έναν ανθρώπου που ξεκινάει την κρεατοφαγική διατροφή και δεν έχει ίσως τα χρήματα να πάει να αγοράσει το steak, που ένα steak μπορεί να κάνει, ξέρω, και 15-20 ευρώ το ένα. Δηλαδή μπορεί με ένα κιμά βοδινό που να είναι αποκοπή, που να έχει πολύ λίπος μέσα, να είναι, ξέρω, και 7-8 ευρώ το κιλό, και ψήνοντας ένα κιλό κιμά να έχεις να φας 4-5 γεύματα, ρε παιδί μου, και να είναι πιο φθηνή. Εγώ πάντως αυτό με τον κιμά τον κάνω, το κάνω, Θάνο. Δηλαδή έχω πάντα ψημένο κιμά βοδινό με πολύ λίπος, το οποίο ψήνω με λίγο βούτυρο κατσικιού, έχω αυτές τις τέτοιες. Ναι, το έχω πάντα ψημένο και όποτε πεινάσω θα ζεστάνω λίγο κιμά, θα βάλω και λίγη φέτα από πάνω και είναι το σνάκ. Έτσι. Και το έχω πάντα στο ψυγείο. Και αν το έτρωγα χθες το βράδυ και δεν έτρωγα εκείνο το κομμάτι τυρόπιτα που έφαγα που φτιάξα για τα παιδιά, δεν θα είχα σήμερα αυτό το να σταματάω συνέχεια. Το είπα. Να πούμε ότι θέλω να αμάρτησα, για στρέφω αμάρτησα. Ναι. Ένα μειονέκτημα της διατροφής που λέμε καμιά φορά είναι ότι αν πήγεις ποτέ από τη διατροφή έστω και λίγο, τότε δημιουργείται το πρόβλημα που είχες. Το έλεγα στο Θάνο προηγουμένως, του είπα, επειδή σταμάτησα 2-3 φορές να πάω τουαλέτα, του λέω, έκανα μεγάλη αμαρτία χθες το βράδυ, έφαγα ένα κομμάτι τυρόπιτα που είχα φτιάξει για τα παιδιά και σήμερα είμαι από το πρωί συνέχεια στην τουαλέτα, ενώ είχε τόσους μήνες που δεν είχα καθόλου διάρρειες, που δεν είχα καθόλου πρόβλημα, έφαγα ένα κομμάτι τυρόπιτα χθες το βράδυ. Η δεύτερη ερώτηση, πρακτικά, η δεύτερη ερώτηση ήταν ότι πώς μπαίνουμε στη διατροφή. Ναι, αν το κάνουμε σταδιακά ή αν το κάνουμε πάμε και κάτω. Ναι, υπάρχουν δύο τρόποι, αυτοί που είπες. Ο ένας τρόπος είναι κάνουμε πάμε και κάτω, που για κάποιους μπορεί να είναι πιο εύκολος. Εντάξει, αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας για τον εαυτό του. Καταρχάς, εδώ δεν είναι προσωπική ιατρική συμβουλή, δεν λέω σε κανένα να ξεκινήσει κάποια διατροφή, έτσι. Αλλά αν πάρει κάποιος, καθένας δηλαδή. Παγωμένη καλοπούλα. Εγώ έτσι το ξεκίνησα. Με αυτόν τον τρόπο που κι εγώ έτσι το ξεκίνησα, είναι πολύ πιο εύκολο ίσως ψυχολογικά, έτσι, γιατί τα carb addiction, ο εθισμός στη ζάχαρη, που θα μιλήσουμε στο επόμενο, αρχίζει και... Σημειώνω εγώ γιατί... Ναι, πες. Ωμέγα 6 carb addiction. Που επειδή όταν βάζουμε λίγο από το αντικείμενο εθισμού, που είναι η ζάχαρη, η γλυκόζη, ταλαιπωριόμαστε παραπάνω. Είναι σαν ένα αλκοολικό να του λέμε πιέσκει λίγο κρασάκι, προσπάθησε να το μειώσει σιγά σιγά. Αυτό δεν γίνεται σε κανέναν αλκοολικό. Δεν μπορεί να κόψει ένας αλκοολικός έτσι το ποτό. Απ' την άλλη όμως, όταν περιμένουμε, δηλαδή εγώ το βλέπω ας πούμε από τη συζήτηση με τον ασθενή, όταν περιμένουμε τον ενδιαφερόμενο, όταν περιμένουμε ότι μπορεί η προσαρμογή να είναι για ψυχοκοινωνικούς ή και βιολογικούς λόγους δυσκολότεροι, αρχίζουμε και κάνουμε μια προσαρμογή, την οποία δηλαδή περίπου στο 50% των ανθρώπων την προτείνω και αυτή. Η οποία προσαρμογή είναι, καταρχάς, κόβουμε τα πράγματα που δεν χρειάζεται να τρώει κανένας άνθρωπος, έτσι, τα οποία είναι επεξεργασμένα, σπορέλαια, γλυκά, ζάχαρη δηλαδή, και σιτηρά και όστρια. Καθώς φεύγουν αυτά κατευθείαν, δεν θα πάθει τίποτα το σώμα τρομερό. Έτσι. Και αρχίζω και ρίχνω, ας πούμε, άντε πες κρατάω κάποια σιτηρά, και αρχίζω και λέω, από το ψωμάκι που είχες στο πιάτο σου και τα μακαρόνια μαζί με το κιμά, άρχισε να μειώνεις δια του δύο, πάντα τους υδατάνθρακες, δηλαδή το μακαρόνι και το ψωμί, πρέπει να ονοματίσεις τι είναι υδατάνθρακες λίγο χοντρά-χοντρά, και να αυξάνεις την ποσότητα κρέατος στο πιάτο επί δύο. Και αυτό κάνω ανά 5 μέρες, ανά 7 ημέρες. Στο τέλος των 2 μηνών μπορεί να έχεις καταφέρει να μειώσεις στο 0 την ποσότητα των υδατανθράκων που τρως και έχεις αυξήσει την ποσότητα κρέατος τόσο που βρίσκεσαι χωρίς να το έχεις καταλάβει σχεδόν σε μια κρεατοφαγική δίαιτα. Μάλιστα. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα υπάρχουν τα στοιχεία πάλι του Dr. Ross
Θάνου Ευθυμή, ο οποίος, ξαναλέω, είναι παθολόγος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη προς την κρεατοφαγική διατροφή. Ήδη κάποιοι από τους δικούς μας έχουν έρθει σε σένα, Θάνο, και είναι κατενθουσιασμένοι. Έχουν επικοινωνήσει μαζί σου. Από ό,τι άκουσα, τους έβαλες να κάνουν κάποιες αναλύσεις, πρώτα κάποιες εξετάσεις, να δείτε κάποιους δείχτες, υποθέτω. Και όπως μου έχεις πει και όταν βρεθήκαμε στην Αθήνα διαζώσεις, δίνεις και κάποια, μετά από την πρώτη συνάντηση που έχει μαζί σου ένας άνθρωπος που θέλει να διερευνήσει την υγεία του και να δει πώς θα βοηθηθεί μέσα από την κρεατοφαγική διατροφή, υπάρχει ένα support από σένα, μια συμπαράσταση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να σου μιλήσει, να σου πει, για παράδειγμα, έχω θέμα αυτό που είπαμε με τη δυσκολιότητα που μπορεί κάποιοι να είπαν, ή έχω δυσκολία με το ένα με το άλλο, και μπορεί να έχει επαφή μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο μου. Καλή δύναμη σου ευχόμαστε. Είδες ότι στο κανάλι μας δεν είχαμε κανένα θέμα. Υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία θα τα συζητήσουμε σε κάποια άλλη συνάντηση. Ήταν πάρα πολλά τα σχόλια. Θέλω και σε μια επόμενη συνάντηση να συζητήσουμε λίγο και για τους ηθικούς παράγοντες που κάποιοι άνθρωποι αποφασίζουν να μην τρώνε ζωικά είδη. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε σήμερα. Είδες ότι δεν υπήρχε ούτε καυγάς ούτε τίποτα. Και επίσης έχω παρακολουθήσει το βίντεο που μου έστειλες για τη σχέση μεταξύ ναρκισισμού και κρεατοφαγίας. Και το έχω αναφέρει και σε ένα βίντεο. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σου ενδιαφέρον και σένα, γιατί και εμένα λίγο με παρεξέδεψε. Μπορεί να το συζητήσουμε και αυτό σε κάποια επόμενη συνάντηση. Σίγουρα ήταν επιδημιολογική μελέτη του παιδιού. Αυτός ο ερευνητής το λέει και ο ίδιος, ότι έρχεται από ένα άλλο χώρο, από το χώρο του marketing, αλλά ασχολείται με αυτά. Εγώ αυτό που βλέπω σε μένα είναι ότι από τον Ιούνιο που ξεκίνησα την κρεατοφαγική διατροφή, αυτό με έχει βοηθήσει ώστε να είμαι πιο συνεπής στον καθημερινό πνευματικό και ψυχικό μου αγώνα. Αυτό με έχει βοηθήσει. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Με έχει βοηθήσει. Ακριβώς. Ενθαρρύνει πολύ την πειθαρχία, το οποίο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Όχι το κίνητρο, το οποίο χάνεται. Το ξεχνάμε. Το κάνουμε για τα παιδιά μας. Το κάνουμε. Πολλά πράγματα που ήξερα πώς να τα κάνω και τα είχα αποφασίσει, ξέρω εγώ, από το Γενάρη του 22, αλλά I couldn't implement them, δεν μπορούσα να τα βάλω σε εφαρμογή μέχρι που ξεκίνησα την κρεατοφαγική διατροφή, και αυτό ήταν κάτι που το ανακάλυψα εκ των υστέρων. Δηλαδή, αυτή η ενασχόληση με την κρεατοφαγική διατροφή και αυτή η προσοχή που έδωσα στο σώμα μου, που στην ουσία το άκουσα το σώμα μου, που ήθελε να τρώει κρέας, ήθελε να τρώει αυγά, ήθελε να πίνει γάλα, ήθελε να τρώει τυρί και δεν ήθελε άλλα πράγματα, αυτά που καταπίεζα το σώμα μου να φάει προηγουμένως, αυτό μου έχει δώσει μια μεγάλη ευχέρεια να μπορώ να ακούω το σώμα μου και να μπορώ να βάζω σε εφαρμογή τις ψυχικές και πνευματικές ασκήσεις που μου έλεγε ο ψυχολόγος μου και δεν μπορούσα προηγουμένως. Αυτό είναι προσωπική μαρτυρία, αυτό το πράγμα, εντάξει. Έτσι. Εγώ κάπως ευχαριστούμε έτσι, πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομα. Εννοείται. Και από κοντά θα χαρώ. Βεβαίως, όταν κατέβουμε στην Αθήνα θα έρθουμε. Βεβαίως. Χάρηκα. Γεια, γεια, γεια.